Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, βέβαια, τον Μάκη που έκανε τα πάντα για να είμαστε χαρούμενοι, τον Πρόεδρο που κανονικά θα πρέπει να κατηγορηθεί γιατί δεν έφερε όλους τους δικούς του στο σημερινό briefing, αλλά νομίζω ότι τόσο σε δεύτερη φάση, άρα θα τους δω, που αφορούν την γεωργία και την ατροφία. Ξέρω ότι ο Μάκης ανησυχείται να ρωτιέται πώς θα συνδυάσω τα δύο, ενώ το ένα του φαινόταν πολύ γεωργικό και το άλλο του φαίνεται πολύ ανθρώπινο. Θα ήθελα λοιπόν να το συνδυάσω και με το πολιτικό πλαίσιο. Και νομίζω και ο παπάς θα βοηθήσει κι αυτός. Γιατί ξέρετε, ακόμα και ο Χριστός λέει κάτι για τους πόρους. Και έχει μεγάλη σημασία που τους βάζουμε και αν είναι πρόσφορο το έδαφος ή όχι. Σε γενικές γραμμές θα ήθελα να καταλάβετε ότι όταν δεν ασχολούμαστε με την ουσία, ασχολούμαστε με τις ουσίες. Αλλά βλέπετε είναι απλώς ο ενικός και το μυστικό. Εμείς είμαστε του ενικού. Είμαστε της ουσίας, είναι μία. Άρα θα ήταν καλό να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα ήθελα να δώσω παραδείγματα χειροπιαστά. Ξέρετε, μερικές φορές προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το πρωί ήμασταν στο σχολείο. Στο σχολείο ήταν μια πολύ καλή διευθύντρια, η οποία είχε ένα κολλάκι. Εντάξει. Είχε στον αυχέτα ένα πρόβλημα. Και είχε 4 μέρες να έρθει στο σχολείο. Και έβλεπα όλες τις δασκάλες να την φυλάνε. Και σε κάποια φάση λέω στις δασκάλες, ξέρετε, κάθε φορά που το κάνετε αυτό, πονάει. Δηλαδή έχει μπλοκάρει το λαιμό, την είδες και σε μπλοκάρει και ένα νεύρο στο μπράτσο. Τι θέλω να πω, μερικές φορές είμαστε τόσο κοινωνικοί και βέβαια τόσο ηλίθιοι ταυτόχρονα, που θεωρούμε ότι άμα δεν φιλήσουμε τον άλλον, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι υποφέρει την ώρα που το κάνουμε, επειδή ο αφιένας έχει ένα πρόβλημα. Το πιο ωραίο είναι ότι, επειδή είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε και της υπερβολής. Δηλαδή η αγκαλιά είναι αληθινή αγκαλιά. Δηλαδή. Άρα, που βλέπεις την άλλη να προσπαθεί να ξαναβάλει το λαιμό της. Δίνω αυτό το παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε το εξής. Κάποιος που θα την προσέξει, θα πρέπει να την χαιρετήσει μόνο πιάνοντας το χέρι. Αν κάποιος δει αυτόν τον κάποιον να κάνει αυτό, θα πει δεν την αγαπάει. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Μια στρατηγική ανθρωπιά φαίνεται απάνθρωπη στους κοινωνικούς. Και μια κοινωνική προσέγγιση απλώς βασανίζει τους ανθρώπους. Λέω λοιπόν ότι μερικές φορές για να βοηθήσουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν προβλήματα, σκεφτόμαστε μόνο με τον δικό μας τον δρόμο. Και λέμε, αν ήταν αυτός η θέση μου, θα ήθελα να κάνει αυτό. Άρα σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Με υπονοούμε τα βέβαια. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε εδώ ένα χωράφι, μικρό, και θέλετε να φυτέψετε ένα πολύ ωραίο φυτό, όποιο και να είναι. Θα πάρουμε εντελώς στοιχεία, ας πούμε, συντάκτη. Γελιά. Η αμπέλη. Άρα, έχουμε δύο περιπτώσεις. Ας πούμε ότι το βλέπετε αυτό το χώμα και βλέπετε αμέσως ότι είναι χάλια. Και παρόλα αυτά δεν το βάλετε και βλέπετε ότι το φυτό σας δεν πάει καλά. Άρα, αμέσως σκέφτεστε ότι είναι επειδή το χώμα είναι χάλια. Τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλώς το χώμα το καλύπτουμε με δύο μέτρα καλό χώμα. Με την ίδια μόλυνση της γης. Ξαναβάζουμε το ωραίο φυτό πάνω στο ωραίο χώμα. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Και κανένας δεν αναρωτιέται, μήπως πρέπει να καθαρίσουμε πρώτα τη γη και μετά να βάλουμε το φυτό. Όταν έχετε κάποιον που έχει πιει, και δεν σκέφτεται πια καλά. Είναι εκείνη την ώρα που του λέτε να μην πίνεις. Είναι εκείνη την ώρα που θα του εξηγήσετε διάφορα. Όχι. Θα περιμένετε να συνέλθει και μετά θα του εξηγήσετε ότι αυτό που κάνει
τον βασανίζει. Ας γίνει. Έχετε το παιδί σας, ας πούμε, που έχει σπάσει το πόδι του. Τώρα σας κάνω το γονέα, το ελληνικό γονέα. Θα σου σπάσω το κεφάλι άμα ξαναρχίσει. Αυτό είναι σπασμένο το πόδι. Και αρχίζει να του λέει, γιατί έχει αναφωθεί βέβαια, από τον πατέρα και η μάνα και προσπαθούν να του εξηγήσουν ότι δεν πρέπει να το κάνει. Αυτό τώρα πονάει και δεν τον έχουν πάει στο νοσοκομείο και του εξηγούν ότι θα του σπάσουν το κεφάλι άμα ξαναρχίσει. Φαντάζεσαι ότι αυτό γίνεται μόνο σε άλλες κοινωνίες, στις δικές μας περιπτώσεις. Σε κάποια φάση, εφόσον ηρεμεί ο άνθρωπος, τον φέρνει στο νοσοκομείο, μετά τον γιατρέα και μετά είναι «Αχ, γιώκα μου», εφόσον τον έχουν κάνει με γύψο. Τι θέλω να πω, το timing στις συμβουλές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, άμα συμβουλεύουμε ό,τι να είναι, όποτε να είναι, στην πραγματικότητα, στο τέλος, ο άλλος αδιαφορεί. Αυτή την περίοδο, είναι πολλοί που υποφέρουν οικονομικά. Άρα έχετε άλλους ανθρώπους που τους εξηγούν ότι υποφέρουν οικονομικά. Λες, δεν το καταλαβαίνω μόνοι τους. Και λένε, καταλαβαίνω ότι υποφέρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, υποφέρεις πάρα πολύ. Και όλος μετά λέει ξανά τα ίδια στον άλλον και οι δύο υποφέρουν βέβαια και οι δύο. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό λέγεται εκτόνωση και δεν λέγεται αντίσταση. Ούτε καν βέβαια θέση. Τώρα θέλω να σκεφτείτε το εξής. Όλοι μας, όταν ασχολούμαστε με τον άνθρωπο και με τη φύση, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πράγμα πολύ απλό. Είναι να το διατηρήσουμε όπως είναι. Όλα αυτά που θα πω δεν αφορούν τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πάντα ίδιες, πάντα νέες. Μιλάω λοιπόν για τους άνδρες. Ένας άνδρας θα προσπαθήσει να διατηρήσει τη φόρμα του. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει το σώμα του. Θα προσπαθήσει να διασχίσει το χρόνο χωρίς να χαλάσει. Ποτέ δεν σκέφτεται να καλυτερεύσει. Προσπαθεί λοιπόν να διατηρήσει. Άρα η ιδέα είναι ότι ούτως ή άλλως παίχτης. Άρα η ιδέα είναι πατάς φρένο. Πέφτεις πιο αργά. Θα γυράσεις πιο αργά, είσαι καλύτερος. Άρα είναι μερικοί από εμάς που θα έχουν μαλλιά που θα είναι λιγότερα, θα βάλουν περισσότερα. Είναι μερικοί που θα έχουν μαλλιά που μας πρίζουν, θα τα βάψουν. Και έτσι θα νιώθουν ότι δεν γίνεται αυτό που γίνεται. Τώρα γιατί έχει. Έχουν τους αγρότες που πάλι κάνουν το ίδιο. Οι αγρότες, άμα τους ρωτήσετε, ο στόχος τους είναι ο εξής ως αφορά τη γη. Είναι να είναι όσο καλή ήταν. Να μην τη χαλάσουν. Άρα, άμα δεν τη χαλάσουν, είναι ευχαριστημένοι. Ας σου λέει, εγώ δεν τη χάλασα. Μετά έχω τη διάφορες υπηρεσίες, δεν τη χαλάτε λίγο, προσπαθεί μετά να τη χαλάσει λιγότερο από ό,τι τη χάλασε, αλλά ποτέ δεν προσπαθεί να την διορθώσει, γιατί δεν έχει ιδέα πώς γίνεται. Γιατί θέλω να μιλήσω για τον Θεό και για την θετική στάση της ζωής. Η Εκκλησία το κάνει. Η Εκκλησία δεν σκέφτεται ότι εμείς πάμε όλο και πιο χάλια. Σου λέει είσαι κάτω και άμα το προσπαθείς πας. Έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση άμα το σκεφτείτε και γι' αυτό σίγουρα η Εκκλησία έχει μεγάλες επιτυχίες με τις μεγάλες ανθρώπους. Άρα προς το τέλος, όλοι θέλουμε να μην είναι το τέλος. Προς την αρχή δεν μας αφορά το τέλος. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με ανθρώπους ειδικούς που ξέρουν πώς είναι τα πράγματα προς το τέλος. Άρα όταν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα προς το τέλος, προσέχετε πώς θα αρχίζετε. Γιατί υποφέρει. Ο στόχος μας μερικές φορές είναι λανθασμένος. Δίνω
το παράδειγμα. Έχουμε ένα άτομο που είναι εξαρτημένο, άρα έχουμε ως στόχο να μην είναι πια εξαρτημένο. Να, συγγνώμη. Είναι λάθος. Δεν είναι δυνατόν να απάντησε. Απλώς για να σας. Έτσι. Έχουμε ένα άτομο που έχει προβλήματα οικονομικά. Άρα προσπαθούμε να του λύσουμε τα προβλήματα οικονομικά. Είναι λάθος. Έχουμε μία γη που δεν έχει μεγάλη απόδοση και θέλουμε να έχουμε καλύτερο καρπό. Είναι πάλι λάθος αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Τι προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ο άνθρωπος που έχει εξάρτηση γιατί δεν πάει καλά και προσπαθεί να βρει κάτι άλλο. Και εσείς μετά του λέτε μην το κάνεις. Μα συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά. Ο άνθρωπος που έχει οικονομικά προβλήματα, όταν του λέτε θα σταλίσω, δεν αναλύεται γιατί τα έχει. Στην πραγματικότητα είναι γιατί τα έχει που θα τον βοηθήσει να μην τα έχει πια. Όταν λοιπόν κοιτάζετε το θέμα και της γης και συνεχώς κοιτάζετε αν έχει καλό καρπό, δεν αναρωτιέστε ποτέ μήπως η γη μπορεί να καλυτερεύσει. Όταν είμαστε σε φάση κρίσης, ξαφνικά περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τη γη. Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί πολύ συχνά λένε ότι αυτό που είναι σταθερό είναι ο χρυσός. Έτσι, τα λεφτά κάνουν έτσι, είναι ο χρυσός. Και πρέπει να καταλάβετε ότι στην Ελλάδα έχουμε μόνο ένα χρυσό, όπως και στην Κύπρο. Τίποτα. Τα άλλα μας τα έδωσε κατευθείαν ο Θεός, ήλιο, ένα κομμάτι γη, εντάξει όχι πολύ μεγάλο, σε έτσι να χωράμε, δεν φτάνει, θα μην έτσι, έχουμε άπλο, γιατί άπλο έρχεται από τη θάλασσα, μετά λίγο το ήλιο, άρα άλλες χώρες αναζητούν τον ήλιο, αλλά εμείς μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν το ξέρουμε ότι υπάρχει ήλιος, και είναι ο νοημοσύνη μας. Η ιδέα λοιπόν είναι η εξής, όταν ασχολούμαστε με τη γη είναι κάτι που είναι σταθερό. Αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά, όλοι μας φτύνουμε τη γη. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με όλα τα. Δηλαδή, πόσο μεγάλο θα είναι το σπίτι μας, πόσα αυτοκίνητα θα έχουμε, πόσες τηλεοράσεις. Ασχολούμαι βέβαια με τη διατροφή, πολύ σημαντικό. Άρα συνήθως, αντί να φάμε αυτά που τα προϊόντα εδώ, αγοράζουμε από το προϊόντα. Εντάξει, γιατί βέβαια είναι οι μεγαλύτερες ομορφιάς, ποικιλίας, είναι βέβαια πιο φθηνά, να πούμε την αλήθεια, αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Και μετά, εφόσον κάνουμε όλα αυτά εμείς, λέμε για τον τόπο μας, δεν παράγουμε τίποτα. Και να παρήγαμε κάτι, άμα εμείς προτιμάμε συνεχώς από τους άλλους επειδή είναι πιο φθηνό. Άρα, αυτό που μου άρεσε όταν είδα σύνδεσμο, το σύνδεσμο. Σύνδεσμο παραγωγό. Πώς? Την ομάδα, όταν λέω την ομάδα, φαίνεται πολύ ομάδα μάλιστα. Όταν είδα ένα τρόπιο κολλημένο πάνω στα τζάμια, που έλεγε ξεκάθαρα αγοράζουμε κυπριακά, θα ήταν καλό να το βλέπουμε πιο συχνά αυτό. Άρα μου εξήγησε, εμείς αγοράζουμε εδώ, μετά άμα δεν έχει εδώ, πάμε εδώ, άμα δεν έχει εδώ, πάμε εδώ και άμα δεν έχει, πάμε στην Ελλάδα. Αν πραγματικά το κάναμε αυτό, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε. Απλώς θεωρούμε ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Σε όλους μας αρέσουν να τρώμε κοτόπουλα. Αλλά δεν πάμε ποτέ σε φάρμα για κοτόπουλα. Σε όλους μας αρέσουν να τρώμε αυγά. Αλλά δεν πηγαίνει ποτέ πώς φτιάχνουν τα αυγά. Μας αρέσουν να τρώμε λαχανικά, πολύ ωραία και τέτοια, αλλά δεν πάμε ποτέ σε κήπο. Μόνο όταν τα πράγματα είναι χάλια, λες, μήπως να βάλουμε κάτι. Όταν, τώρα ανάποδα, όταν θέλουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, βάζουμε πολλά στρέμματα, βάζουμε 400 χημικά προϊόντα και μετά βέβαια αναρωτιέσαι αν τρως χημικά προϊόντα ή αν τρως αυτό που έβαλες. Μετά, αν δεν το προσέχεις, ελιά, ας πούμε,
είναι γεμάτη ζάχαρη και κανένας από εμάς δεν καταλαβαίνει ότι το ωραίο πανέμορφο λάδι που τρώμε, αν έχει τόσο μεγάλη οξύτητα, προέρχεται από το γεγονός ότι τρώμε και τον δάκο μαζί. Άμα σας το λέει κάποιος στο εξωτερικό αυτό, θα βλέπατε πόσο λιγότερο λάδι θα τρώγατε σιγά σιγά. Φανταστείτε τώρα ένα μείγμα, ας πούμε, από δάκο, το ανακατεύετε, το βάζετε μέσα στο λάδι, το ανακατεύετε για να μην φαίνεται πιο πολύ και μετά λες, αχ, τι ωραίο που είναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μήπως θα πρέπει να ασχοληθούμε να μην έχει δάκο? Μήπως θα πρέπει να ασχοληθούμε με πράγματα που καταστρέφουν αυτό που φτιάχνουμε? Τι εννοώ με αυτό? Το υπόβαθρο είναι σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν μια κοινωνία πάει πολύ καλά, νομίζει τουλάχιστον, άρα έχει ευμάρεια, δεν ασχολείται με την πατρίδα. Δεν ασχολείται με τη γη. Ασχολείται με άλλα. Και λέω, ήταν καλό να ασχοληθούμε με αυτά που μένουν. Ξέρετε, στο τέλος της υπόθεσης είναι αυτή η γη που μας μένει. Είναι οι άνθρωποι οι δικοί μας. Κι άμα είναι όλοι μολυσμένοι, ο ζεόλεθρος είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να βοηθήσουμε και την ανθρώπινη χρήση και την κτηνοτροφία και την γεωργία. Δηλαδή τρία βασικά πράγματα που είναι, το ένα είναι το σώμα μας κατευθείαν, το άλλο είναι τι τρώμε από αυτό και μετά είναι τι παράγουμε για το φάμε. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος, είμαστε αυτό που τρώμε. Μία παρατηρήση σε αυτό το τομέα. Έχετε δύο μεγάλες κατηγορίες, συμβατικά, βιολογικά. Αν ξέρετε πόσο λίγο βιολογικά είναι τα βιολογικά, θα παραμένετε στα συμβατικά. Αν θα σας το πω πιο απλά, επειδή ασχολούμαι και με πολιτικούς, έχω συνηθίσει να ακούω διάφορα και να καταλαβαίνω άλλο. Όταν ένας αγρότης μου λέει, εγώ παράγω καλλιέργεια συμβατική, το πιστεύω πάντα και πιστεύω μόνο αυτό. Πιάστε το τρίπο μου. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε αληθινή βιολογική καλλιέργεια? Μπορούμε να κάνουμε μια συμβατική καλλιέργεια που να μην είναι τόσο οθνηρή? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι το πιο θεματικό. Γιατί άμα σας έλεγα όλα αυτά, αλλά δεν έχω καμία απάντηση, θα μου λέγατε εντάξει, είναι εκτόνωση, θέλει να μας τα πει. Άρα δεν είναι αυτό. Υπάρχει η λύση. Άρα η λύση προέρχεται από αυτό το πέτρωμα, λέγεται ζεόλεθρος. Ξέρετε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο εμείς έχουμε προβλήματα με όγκους. Όλοι έχουν προβλήματα με μας. Δεν τολμούμε ποτέ να ονομάσουμε κάτι το ελληνικό, γιατί άμα το ονομάσουμε ελληνικό θα μας πούνε ότι είμαστε εθνικιστές. Εντάξει. Άρα, ο Κρόνστετ είναι Σουηδός. Μην ανησυχείτε, δεν θα την πετάξω. Του ξέρω ότι όποιος είναι, ας πετάξει την πρώτη, αλλά καταλαβαίνετε μόνο ότι εγώ την έχω, μην ανησυχείτε. Ο Κρόνστετ είναι Σουηδός, ανακαλύπτει αυτή την πατρίδα. Το 1756. Αλλά κακή σας μοίρα ξέρει και ελληνικά. Άρα αντί να την ονομάσει Βρασόπετρα, στα σουηδικά, την ονόμασε Ζεόλεθρος. Το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης ποιο είναι? Είναι ότι είναι ένας Σουηδός που πήρε δύο ρίζες ελληνικές για να φτιάξει μια λέξη. Το ζέο σημαίνει βράζο, ο λίθος σημαίνει πέτρα. Άρα, αυτή η πέτρα έχει την εξής ιδιότητα που είναι πολύ παράξενη, είναι ότι άμα τη ζεστάνω γρήγορα θα αρχίσει να αφρίζει. Αυτό παρατήρησε. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Αυτή η πέτρα είναι γεμάτη νερό. Παρόλο που δεν φαίνεται έτσι. Είναι γεμάτη τρύπες. Όταν το ζεσταίνω, τι βγαίνει? Βγαίνει ο ατμός από το νερό που ήταν μέσα.
Γι' αυτό την το παρακολουθήσα. Αυτό ήταν το 1756. Μα και εδώ, κάνει κάτι. Πάρε την πέτρα και δώσε στον επόμενο. Έτσι. Και θα δείτε λοιπόν ότι αυτή η πέτρα είναι ένα προϊόν συμπαγές, δεν φαίνεται καμία ειδική τρύπα. Και όμως αυτή η πέτρα είναι γεμάτη τρύπες, πολύ πιο μικρές από οποιαδήποτε άλλη πέτρα, γιατί είναι η δομή της που είναι φτιαγμένη έτσι. Αλλά... Τώρα κανονικά ο δάσκαλος θα φωνάξει λίγο, αν εμφανιστεί κάποιος θα είναι καλό και αν δεν εμφανιστεί θα το κάνω χωρίς. Ωραία, να κάποιος ασχοληθεί με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ασχολείστε με τα προβλήματα που θέλετε να λύσετε. Αν τα λύνουν άλλοι, ας τα λύσουν οι άλλοι. Ο ζώνητος, άμα δεν μπορείς να το κάνεις, θα καθίσεις. Μάλλον κάτσε. Μπράβο. Όταν δύο χέρια δεν φτάνουν, τέσσερα είναι ωραία. Ο ζώνητος, όπως βλέπετε, μοιάζει με αυτό το πέτρωμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θυμάστε πράγματα που δεν είναι τόσο προφανή. Δηλαδή, τον βλέπετε εδώ, είναι πράσινο. Το βλέπετε καλά. Αυτή εδώ γραμμή μπορεί να σβήσει. Αυτή εδώ. Θα δεν σου μπορεί να είναι. Θα συζητήσουν όλοι. Δεν είναι το βλέπετε. Άρα θα συζητήσουν άλλα δύο χέρια. Σιγά σιγά το ξονίσουμε. Μπορεί να σου να μην είμαι ικανός να αλλάξω όλη την αίθουσα. Άρα, ο ζεόλυτος είναι λευκός. Είναι λευκός. Άρα σας το λέω αυτό και το βλέπετε πράσινο. Άρα λέτε μας βλέπετε. Μόλις κάνει ανάμειξη, θα σβήσετε όλα. Ωραία. Μέσα στο καλό με αυτές τις διαλέξεις, γιατί επιτρέπει στους τεχνικούς να ξέρουν πού είναι τα φώτα. Στην πραγματικότητα, επειδή ακριβώς είναι λευκός, μόλις κάνει ανάμειξη με ένα άλλο, επέμπει το χρώμα του άλλου. Άρα εδώ αυτό το πέτρωμα είναι 1% μόνο το άλλο που είναι πράσινο και επειδή ο ζώδιος είναι λευκός, βλέπετε πράσινο. Επίσης να μην σκέφτεσαι καμία πολιτική περιάδο αυτό που έχω πει. Άρα, όταν είσαι λευκός, μόλις σου βάζω ένα χρωματάκι, παίρνεις το χρώμα του άλλου. Άρα, μην δίνετε μεγάλη σημασία να θυμάστε πάντα ότι είναι λευκός. Αυτός εδώ ο ζεόλυτος είναι ζεόλυτος της Θράκης. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν παράγει ζεόλυτο. Ελπίζουμε αυτή την χρονιά να είναι, η χρονιά της παραγωγής. Στην Κύπρο έχουμε 6 ζεόλυτους. Αλλά κανένας δεν είναι κλινοκτυλόλυθος. Αυτός που μας ενδιαφέρει για όλα αυτά που είπα θα είναι ο κλινοκτυλόλυθος. Ναι, άρα κάνει τις επόμενες διαφάνειες. Ο κλινοκτυλόλυθος λοιπόν είναι μία κατηγορία από τις 70. Τώρα κοιτάξτε πώς πάει. Βλέπετε εδώ έχει τη διάφορα από χρόνους. Για το φως θα μου κάνετε κάτι γιατί άμα είναι να με αφήσετε αυτό, αφήστε το όλο ανοιχτό. Τουλάχιστον να τους βλέπετε. Εδώ έχετε διάφορες αποχρώσεις. Τώρα θα το κάνουμε σαν Charlie Chaplin. Αυτό εδώ είναι υποτίθεται ροζ. Αυτό είναι πιο πράσινο. Αυτό είναι πιο λευκό και γελιστερό. Αυτό που μπορείτε να δείτε από αυτά τα πετρώματα είναι ότι είναι ένα πέτρωμα σχετικά μαλακό, σπάζει εύκολα και να θυμάστε το εξής έχει σχέση με την καθαρότητα ότι όταν ο ζεόλυθος έχει 75% κλινοκτυλόλυθο σε αυτή την κατηγορία τότε απλώς το σπάζουμε. Δεν κάνουμε καμία χημική ανάμειξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, μένουμε
μόνο και μόνο εδώ σας δείχνω ένα κοίτασμα από Ζόλιθο, ο οποίος βρίσκεται στα Πετρωτά. Άρα, αυτό το κοίτασμα σας δείχνει τα μεγέθη. Τα μεγέθη, να ξέρετε, το λέω τώρα διακριτικά, ξέρετε για όσους λένε ότι είμαστε σε φάση δύσκολη, να καταλάβετε πώς πάει. Η Ελλάδα έχει 80 εκατομμύρια τόνους ζεόλιθο, τον οποίο δεν τον έχει ακουμπήσει. Εμείς, ξέρεις, οι Καλαμαράς το ακουμπάμε πολύ λίγο, να μην χαλάσει τώρα. Να τον έχουμε για τις 3.000 επόμενους χρόνους. Και η ετήσια κατανάλωση στον κόσμο είναι 4 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή, η Ελλάδα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον κόσμο για 20 χρόνια και. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα γιατί διάφοροι που με ξέρουν, Ζαχαρίας, Ελένη κτλ., μπορεί ένα στρατηγιστής να ασχολείται με αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι για να λύσετε πραγματικά προβλήματα, συμφέρει να τα λύσετε από την κεφαλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ψάρι στα μάτια. Άρα ο Ζεόλιθος. Ναι, ότι είναι κρίμα, ναι, το φως που δεν υπάρχει, δεν είναι κρίμα. Αλλά δεν είναι την ώρα να ξαναανάψει. Α, και επειδή εγώ δεν παίρνω πολύ ώρα, θα μιλάω κατευθείαν. Είμαι αρκετά να κάνουμε τα τεχνικά μας, βάζουν ωραίες κοπέρες, δεν λέμε τίποτα και κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο Δήμαρχος. Α, ο αρχιτέκτονας δεν θα κάνει. Ο αρχιτέκτονας δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά ο αρχιτέκτονας δεν έχει πιέσει με τα φώτα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι έχετε μια μαλακή πέτρα που απλώς συσπάζει. Τώρα ποιο είναι το όφελος? Εδώ είναι τα πολύ σημαντικά στοιχεία, για όσους ασχολούνται λίγο με την υγεία θα καταλάβουν ότι το σημαντικό στοιχείο είναι τρεις ιδιότητες. Αν πρέπει να φύγετε από αυτήν την αίθουσα γνωρίζοντας μόνο τέσσερις λέξεις, θα είναι η πρώτη, είναι πλεινοκυλόλιθος, τώρα σχεδόν μπορείτε να φύγετε. Πρώτη ιδιότητα είναι κρατάει τα βαριά μέταλλα. Δεύτερη ιδιότητα, δεσμεύει τις τοξίνες. Τρίτη ιδιότητα, δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες. Τώρα που είναι φύγει. Άρα, καταλάβετε γιατί είναι σημαντικό. Τα βαριά μέταλλα είναι κάτι που έχουμε όλοι μέσα μας. Όσοι πιστεύουν ότι δεν έχουν βαριά μέταλλα, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Σε λίγο το θεϊκό αρχίζει, ενεργοποιείται. Και τα βαριά μέταλλα λοιπόν τα βάζουμε παντού. Να ξέρετε ότι οι βαριά μέταλλα παράγουν όλα τα αυτοκίνητά μας, γιατί έχουν εξάρτηση. Και στην εξάρτηση βάζουμε ευγενή μέταλλα και όχι μόνο βαριά. Και βάζουμε και σπάνιες γέλες. Άρα, άμα θέλετε να μάθετε, όταν δείτε το αυτοκίνητό σας πίσω, το πρώτο πράγμα που σας παίρνουν είναι εξάρτηση. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι από όλα. Γιατί έχει ρόδιο, παλάδιο, πλατίν και λανθάνιο. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που έχει στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου είναι το πιο ακριβό. Άμα το σκεφτείτε καλά, καταλάβετε γιατί οι Αφρικανοί λένε όταν καταπίνεις μια καρύδα, εμπιστεύεσαι το πισινό σου. Κυρίες, δεν το πιέσαι αμέσως, θα τους το εξηγήσω και κύριε, πάντοτε δεν είναι ομότητα όπως χαρακτηρίζει. Η ιδέα λοιπόν είναι η εξής, όταν κάνεις ένα πράγμα να σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά. Για τις τοξίνες είναι πολύ απλό, ποιοι ανακάλυψαν ότι ο ζεόλιθος είναι πολύ σημαντικός, οι αθλητές. Γιατί όταν παράγεται έργο αθλητικό, παράγεται και τοξίνες, εάν δεν τις αποβάλλετε γρήγορα, χρησιμοποιούμε τον ζεόλιθο. Τις ελεύθερες ρίζες σχετίζεται, είναι απλώς αν έχετε μόλια, φανταστείτε κάτι που δεν είναι σκληρωμένο, όταν είναι αυτή η ελεύθερη ρίζα και μπορεί να πιάσει κάτι άλλο, αρχίζει να παράγει άλλους οργανισμούς και ένα παράδειγμα πολύ χειροτεσό, πολύ γνωρίζουμε, είναι ο καρκίνος. Γι' αυτό αποφεύγουμε τις ελεύθερες ρίζες, γιατί πολύ γρήγορα μπορεί αυτό να είναι ενοχλητικό. Άρα τώρα έχετε αυτόν τον ζεόλιθο, ο οποίος, όπως το
το βλέπετε εδώ, θα το δείτε σιγά σιγά, ο οποίος εδώ είναι στη μορφή πούδρας. Νομίζω ότι έχει και χιούμορ, είναι, άμα το σκεφτείτε. Ότι αντί να παίρνετε πούδρα, συμφέρει να παίρνετε άλλη πούδρα. Αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές των λέξεων. Άρα, πούδρα, χαλικάκι και πιο χοντρό χαλικάκι. Αυτό είναι ακριβώς η ίδια πέτρα, ακριβώς η ίδια, και απλώς σπάζεται. Άρα, η πρώτη, που είναι στον δήμαρχο την πρώτη, είναι έως 0,8 χιλιοστά, είναι μια πούδρα. Μετά η δεύτερη είναι από 0,8 έως 2,5. Αυτό το πρώτο που σας έδωσα θα είναι για το ψέκασμα στη γεωργία, αυτό θα είναι για τα μικρά φυτά, αυτό το 2,5 θα είναι για τα μεγάλα φυτά. Άρα, αν ο δήμαρχος μου δώσει πίσω την πούδρα, θα δείτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Κότσις έτοιμος. Ωραία. Άρα, ο ζεόλιθος, βλέπετε, μοιάζει με αυτή την πούδρα. Όχι, αυτό δεν μας πειράζει. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να παρατηρήσετε είναι ότι ο ομιλητής το πιάνει με το χέρι. Το λέω αυτό για αυτούς που κάνουν βιολογική καλλιέργεια και να μου δείξουν όταν βάζουν τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας αν τα πιάνουν με το χέρι. Ωραία. Αυτό όμως δεν είναι τόσο... βλέπετε αυτό εδώ είναι πιο... Ο ζεόλιθος τρώγεται και κάνει καλό. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι σας λέω θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε μέσα στη γη και στην κτηνοτροφία ένα προϊόν που μπορεί να φάει κατευθείαν ο άνθρωπος. Φτιάξτε τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί δεν έχω βοηθούς εγώ, γιατί δεν έχω βοηθούς και αυτό ο υπολογιστής τι κάνει. Κυριακή, κάνει τα μία κίνηση. Ωραία. Άρα, σε ένα ποτήρι, βάλε μου δύο ποτήρια. Τώρα ξέρει ότι κάποιος με ξαναγκάζει να έχω ένα χέρι με μικρόφωνο. Ωραία, άρα λοιπόν εδώ έχετε ένα ποτήρι με καθαρό νερό, πολύ ωραίο, το βλέπετε. Και εδώ έχετε ένα ποτήρι που είναι με ίδια, το βλέπετε. Εντάξει, έχει ζεόλιθο. Αυτό το ποτήρι είναι πιο καθαρό από το άλλο. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ, επειδή έχει ζεόλιθο, έχει αρχίσει να κρατάει οποιοδήποτε βαρύ μέταλλο είναι μέσα. Όταν θα το κρατήσει μέσα, ο ζεόλιθος δεν είναι μόνο αδρανές υλικό και γι' αυτό μοιάζει με τέτοιου τύπου δράσεις. Ο ζεόλιθος είναι και αδρανοποιητικό. Δηλαδή, όταν θα εγκλωβίσει ένα στοιχείο που είναι κακό εσάς, το αδρανοποιεί. Ο Ζαχαρίας ξαφνιάστηκε τώρα. Άρα, για να ξέρετε, μια που εδώ έχω και την Εκκλησία, όσοι νομίζουν ότι είναι μερικοί που είναι πιο ενημερωμένοι από τους άλλους, να ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος βάζουν ήδη ζεόλιθο εδώ και 2 χρόνια. Και μάλιστα κάνουν και χρήση. Γιατί? Στην γεωργία. Θα το εξηγήσω πιο κοσμικά. Ο ζεόλιθος λοιπόν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείτε να το ακουμπήσετε, μπορείτε να το φάτε και μάλιστα πουλιέται και στα φαρμακεία. Στα συμπληρώματα. Όπως παίρνετε, ας πούμε, υποφαές, θα έχετε μια κατηγορία που είναι και ο ζεόλιθος. Θα είναι κρυοκτηλόλιθος. Πάνω κάτω να θυμάστε ότι όταν είναι πάνω από 75% απλώς το σπάζουμε. Όταν είναι πάνω από 85% είναι για την κτηνοτροφία. Όταν είναι πάνω από 95% είναι για τον άνθρωπο. Η διαφορά, όπως είδατε με τα σακουλάκια, ο Δήμαρχος τα κράτησε όλα. Δήμαρχε, ο αλτρουισμός. Τώρα, άρα σιγά σιγά θα τα περάσετε και θα δείτε
Άμα θέλετε, μπορείτε και να τα κλέψετε, να πιάσετε μερικά, να τα κουφτώσετε. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε του κούφτα, νομίζω ότι στην Κύπρο έχουμε ένα κοινό. Έτσι, άμα δεν το κουφτώνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Μάμα Μικέλα. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ο Ζεύθρος δεν ασχολείται με τον καρπό. Ο Ζεύθρος δεν ασχολείται με το ζώο. Ο Ζεύθρος δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Ο Ζεύθρος βοηθάει και τα τρία. Ο Ζεύθρος είναι μία ασπίδα. Έχετε φάει ποτέ μία ασπίδα? Η ιδέα ποια είναι, ο Ζεόλυθος σας προστατεύει από τα στοιχεία που σας ενοχλούν. Τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες, τις δεύτερες ρίες. Ο Ζεόλυθος προστατεύει το ζώο από τα ίδια και τη γη από τα ίδια. Άρα ποιος είναι ο στόχος του Ζεόλυθου, είναι να αλλάξει το χώρο που βρίσκεται και μόλις βρίσκει ένα στοιχείο που είναι κακό, το πιάνει, το κρατάει και δεν το αφήνει. Τίποτα. Θα μου πείτε, ωραία, και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Είναι πολύ απλό. Γιατί για τη γεωργία, επειδή θα πάρει στοιχεία που είναι μέσα στη γη και την μολύνουν, θα τα δεσμεύσει, θα την καθαρίσει και επειδή θα την καθαρίσει, θα είναι πιο πρόσφορο το έδαφος. Κάτι πιο πρακτικό. Στην πραγματικότητα, όταν έχετε όξινη γη ή αλκαλική, ένα pH κάτω από το 7, πάνω από το 7, ο Ζεόλυθος θα το πάει όλο προς το 7. Γι' αυτό είναι εξισορροπητής, ο δυναμικός. Άρα, ανεβάζω την από κάτω, κατεβάζω την από πάνω. Για όσους είναι αγρότες εδώ, και ελπίζω να είναι αρκετοί για σένα, για να σώσεις την ενημέρωση την μεσημερινή, αυτό σημαίνει ότι η γη σας θα είναι πιο θετική. Θα έχει μια θετική στάση. Επειδή θα έχει μια θετική στάση, δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, όταν η γη είναι όξινη, το 70% από το λίπασμα που βάζετε αχρηστεύεται από τη γη και δεν πηγαίνει καθόλου στο φυτό. Τώρα, βάζετε πρώτα το ζεόλυθο, καθαρίζει τη γη, τότε το λίπασμα που θα βάλετε θα είναι 100% που θα λειτουργεί. Έχετε αμέσως 70% εξυγχρονόμηση. Επιπλέον ο Ζεόλυθος, επειδή είναι υδρόφιλος, τι κάνει? Παίρνει αμέσως το νερό και το δίνει αργά. Α, θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Βρέχει πολύ, οπ, ρουφάει παντού. Δεν βρέχει, ξαναδίνει σιγά. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως ένα σφουγγάρι πέτρινο, το οποίο κρατάει και ξαναδίνει το νερό την ώρα της ανάγκης. Άρα, μερικοί, ας πούμε, έχουν ποτιστικά. Βλέπετε, είναι μερικοί που, εντάξει, λόγω νοημοσύνης, πετάνε το νερό έτσι, εντάξει. Όταν το πετάνε το νερό, στην πραγματικότητα ποτίζουν πολύ μεγάλο μέρος του ουρανού. Φαντάζομαι ότι είναι λόγω επιρροής, δεν. Ας πάρει αυτός. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό δεν ξαναπέφτει. Εξατμίζεται. Σιγά σιγά καταλάβαμε ότι έχει σημασία να είναι τα ποτιστικά κάτω. Μετά καταλάβαμε ότι είναι σημαντικό να είναι σε σημεία. Μετά καταλάβαμε ότι συμφέρει να είναι από κάτω και σε ένα σημείο. Με τον Ζεόλυθο καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν να έχουμε πολύ μικροσκοπικά πεγάκια παντού. Ο Ζεόλυθος είναι καλύτερος από τον νερό άνθρωπο. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και για το φιλτράρισμα του νερού. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα πολύ χειροπιαστό. Όταν έχετε κάποιον που είναι άρρωστο, όπως συνήθως πάντα ότι θα είναι χειροπιαστό, θα είναι αφαιρετικό, αλλά μην ανησυχείτε, θα είναι χειροπιαστά αφαιρετικό. Όταν έχετε λοιπόν κάποιον που είναι άρρωστο, του λέτε πάρε τα φάρμακα. Άμα ξεχνάει να τα παίρνει. Αυτά είναι δίπλα του. Είναι μερικοί που τα έχουν, ας πούμε, για δειγματοληψία. Αλλά πηγαίνουν στο φαρμακείο, αγχώνονται, δεν τα αφήνουν, δεν αγχώνεται που είναι φάρμακα, τα αφήνουν εκεί που είναι φάρμακα και σχεδόν διατρέφεται. Στην πραγματικότητα, άμα δεν έχετε κάποιον να σας πει πώς να το πάρετε,
δεν θα λειτουργήσει. Άρα, εδώ είναι το ίδιο, αν θέλετε, με το ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος είναι αυτός που θα βοηθήσει σε ακραίες καταστάσεις. Π.χ. βάζω λίπασμα, ξαφνικά βρέχει πάρα πολύ. Όλο το λίπασμα φεύγει κάτω από το ριζικό σύστημα. Είμαι αγρότης κανονικός, μου λείπει, ξαναβάζω λίπασμα. Αυτό το λίπασμα που έχω βάλει έχει πάει στο νερό. Κάθε φορά που θα βρέχει απότομα, όπου θα ξαναβάζω. Ο ζεόλιθος τι κάνει? Όταν είναι στο ριζικό σύστημα, απορροφάει το λίπασμα. Και όταν βρέχει, το κρατάει στο ίδιο επίπεδο. Άρα στη Μακεδονία, όταν κάναμε έρευνες τέτοιου τύπου, είδαμε ότι όταν έχει μεγάλες βροχές, τα κτήματα που είχαν ζεόλιθο δεν είχαν κανένα πρόβλημα, γιατί κρατούσαν το λίπασμα εκεί που είναι οι ρίζες, τα κτήματα που δεν είχαν ζεόλιθο ξαναέπεφταν και έπρεπε να ξαναπάρουν. Άρα καταλαβαίνετε, αν υπάρχει εδώ αγρότης που δεν έχει βάλει δύο φορές λίπασμα, να σηκώσει το χέρι. Στην πραγματικότητα τι θέλω να σας πω. Να τους, υπάρχει ένες. Άρα, η ιδέα ποια είναι, φαντάζομαι ότι όταν βάλατε το λίπασμά σας, μετά δεν ξανασχοληθήκατε ποτέ μέχρι να έχετε τη σχολεία. Αυτό που είπατε, δεν είναι. Στην πολυοβρία προβάλλουμε και δεύτερη φορά. Αρχίζει να μου λες ότι επιπλέον έχουμε και το δικαίωμα κανονικό να το κάνουμε. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε ήδη λιπάσματα επιβράδυνσης. Λιπάσματα επιβράδυνσης χρησιμοποιείται και για τον άνθρωπο. Ας πούμε ότι αυτός εδώ είναι άρρωστος. Παίρνει ένα κιλό φάρμακα, του τα δίνω όλα μαζί και λέω θα γιατρέψω. Είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει πια κανέναν πόνο. Γιατί θα είναι οριζόντιος. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι τα δίνουμε σιγά σιγά. Το σιγά σιγά είναι ακριβώς το λίπασμα επιβράδυνσης. Δηλαδή δεν το πάρουμε τη γη με μία και μετά δεν τη δίνουμε πια τίποτα. Εντάξει. Στην Εκκλησία, ας πούμε, σας διαβάζουν το Ευαγγέλιο σιγά σιγά κάθε μέρα. Δεν σας διαβάζουν την ίδια μέρα όλο το Ευαγγέλιο. Τελειώστε. Μετά θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν τον παράγραφο με το λάσμα. Άρα, η ιδέα είναι πώς να το χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά. Άρα, ο ζεόλιθος είναι τόσο σημαντικός που ενεργοποιεί τους μαθητές μόλις ακουμπάω αυτό. Άρα, κράτα αυτό, μείνε εκεί, αφού έχουμε ανθρώπινη τεχνολογία εδώ. Εδώ σας δείχνω με πράσινο το μέγεθος από νέα κοιτάσματα που είναι στην περιοχή Αλεξανδρούπολης. Πάμε στην επόμενη, γιατί αυτό δεν τους ενδιαφέρει πολύ. Ο ζεόλιθος μοιάζει με αυτό και σε αυτή την περιοχή. Αυτή είναι η περιοχή. Άρα, Βόρεια Θράκη. Εδώ σας δείχνουμε 150 συνθετικούς ζεόλιθους. Δηλαδή, η ανθρωπότητα, επειδή είδε ότι ο ζεόλιθος είναι τόσο σημαντικός, να ξέρετε ότι το 2011 ο ζεόλιθος ήταν στις 10 μεγαλύτερες καινοτομίες του κόσμου. Περιοδικό Science, 23 Δεκεμβρίου. Τώρα, οι εφαρμογές στον τομέα της παραγωγής είναι η εξής. Βλέπετε εδώ αριστερά το καλαμπόκι, το σιτάρι, το ρύζι, τη βολική ντομάτα, το σταφύλι, την ίδια, το βαμβάκι και την ανθοφορία στο γαρίδι. Μετά βλέπετε τα ποσοστά άφησης, αυτά εδώ βλέπετε τις περιοχές όπου έχει δοκιμαστεί. Αν είσαστε ένας κανονικός αγρότης, όταν βλέπετε αυτά τα νούμερα, θεωρείτε ότι αυτό δεν γίνεται. Αν είσαστε ένας κανονικός γεωπόνος, μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν γίνεται. Και μετά πρέπει να θυμηθείτε ότι στο πτυχίο γεωπονίας δεν υπάρχει ακόμα ζεόλιθος. Άρα, γι' αυτό πήγαμε και στο τμήμα γεωργικών ερευνών, επίσημα, για να ενημερώσουμε τους γεωπόνους ότι αυτό είναι μια τεχνολογία πολύ απλή, που δεν έχει καμία σχέση με δυναμωτικό του φυτού, καμία σχέση. Απλώς ασχολείται με να καθαρίσει τη γη. Μας δίνει ένα παράδειγμα πόσο καθαρό μπορεί να την κάνει τη γη. Θυμάστε το Τσέρνομπιλ, okay, Φουκουσίμα, πυρηνικά απόβλητα. Θυμάστε, στην Κύπρο νομίζω ότι ο Χρυσός προστατευόσασταν από τη θάλασσα, αλλά δεν είχατε κανένα πρόβλημα. Και στην Ελλάδα μας εξηγούσαν ότι τα σύννεφα σταματάνε στα σύνορα. Δηλαδή τρέχουν,
Ελλάδα σταματά. Όλοι ήταν μολυσμένοι, αλλά εδώ τσακ, δεν πήγε τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στο Τσέρνομπιλ έβαλαν 500.000 τόνους κλινοπυρόλιθο σε μορφή χαλικάκι, απέταξαν, απορροφούσε ουράνιο, στρόντιο, καίσιο, έτσι ώστε να το κρατήσει, το μαζεύουμε, το βάζουμε σε γυαλί, σε πετό, έλυσε. Και ταυτόχρονα το έδινα και στις αγελάδες. Για να καθαρίσουν πόσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί αυτό που έχουμε μετρήσει είναι ότι άμα δώσετε 2% από την τροφή της αγελάδας στην αγελάδα, έχει αύξηση παραγωγής 17% γάλα. Θα μου πείτε, μα σε ποιο σημείο τους βάλαμε περισσότερο γάλα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το γάλα. Έχει σχέση ότι την έχουμε ξεκουράσει. Έχουμε ξεκουράσει από τα βαριά μέτρα, τις τοξίνες, τις δεύτερες ρίδες. Ο οργανισμός της είναι πιο αποδοτικός, άρα παράγει περισσότερο γάλα. Το σώμα. Το ίδιο γίνεται και με τα πουλερικά. Τα πουλερικά παράγουν αυγά που έχουν 7% παραπάνω βάρος από τα κλασικά, επειδή τρώνε ζεώδη. Εδώ λοιπόν αυτές οι αυξήσεις δεν προέρχονται από μία καλυτέρευση τεχνητή πάνω στο φυτό. Είναι απλώς ότι είναι περιοχές όπου υπάρχει κορεσμός και γι' αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, όσοι τρώνε λίγο από τα χωριό μου, και είναι κάποια ηλικία, σαν εμένα, θυμούνται ότι τα προϊόντα τους που έτρωγαν παλιά δεν είχαν την ίδια γεύση. Οι πιο νέοι, και επειδή δεν ξέρουν τα παλιά, σου λένε αυτό λέγεται ντομάτα. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι η ντομάτα, η τωρινή, είναι απλώς εργαστόλογιο κόκκινο. Επειδή η κατανάλωση γίνεται με το μάτι, όλοι οι αγρότες επικεντρώθηκαν στο πώς φαίνεται, όχι τι γεύση έχει. Άρα το πώς φαίνεται οι ντομάτες, να ξέρετε, είναι πολύ πιο ωραίες από παλιά, διότι βέβαια είναι πολύ πιο φτιαγμένες από παλιά. Μετά, όσο αφορά την υφή, πάλι είναι πολύ πιο ωραίες, γιατί βέβαια, γιατί έχουν επικοινωνηθεί στον καταναλωτή. Να ρωτήσει κανεί αυτή την κίνηση. Κοιτάζει. Δεν είναι ωραία, δεν παίρνει. Βλέπει ποιο είναι ωραία, το πιάνει. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να το δακώσει. Δίνω ένα παράδειγμα πολύ ελληνικό. Θέλει να κράσει καρπούζι. Και βέβαια είσαστε βαροί με πόλη. Άρα έχετε κάποιον που σας δείχνει το καρπούζι και είναι ανοιχτό και σας λέει δοκίμασε. Ας εσείς δοκιμάστε, πολύ ωραία, και παίρνετε το άλλο. Πρέπει να είσαι κόμπανος να το κάνει αυτό. Γιατί δεν δοκιμάζεις αυτό που θα αγοράσεις και δοκιμάζεις το άλλο. Α, αυτό δεν είναι εντελώς κόμπανος, όταν θα το ανοίξει να το δοκιμάζει, θα σας πάρει ένα καρπούζι που βέβαια έχει καλή γεύση σχέση με τα άλλα. Άμα του πείτε, εγώ θέλω να δοκιμάσω από αυτό που θα πάρω. Όχι. Και βέβαια μετά έχετε τους γευστικούς του καρπουζιού που όταν φτάνουν στο σπίτι τους, η γυναίκα του λέει, τι είναι αυτό. Άρα, αυτό το θέμα με τη γεύση, ο ζεόλιθος διατηρεί τις οργανωλεπτικές ιδιότητες. Δηλαδή, το άρωμα, το χρώμα και τη γεύση. Άρα αυτό που θα μπορείτε να παρατηρήσετε, επειδή εγώ φέτος έφαγα για πρώτη φορά αγγουράκια από την Κρήτη μόνο ζεόλιθο, είναι τόσο νόστιμα που μπορείτε να κάνετε κάτι που κάνατε παλιά, να το τρώνετε κατευθείαν με τη φρούτα. Είναι αυτό που λέω παλιά, η γιαγιά μου έλεγε ένα παραμύθι που ήταν ο φτωχός, το Βασιλόπουλο. Το Βασιλόπουλο έτρωγε τα μήνα καθαρισμένα, και ο φτωχός έτρωγε τις φρούτες. Στο παραμύθι αυτό, η ιδέα ποια ήταν, είναι καλό να τρώσει τις φρούτες γιατί έχει περισσότερη βιταμίνη, σωστό, αλλά μετά από μια ειδική καλλιέργεια, λες, άστο καλύτερα, βγάλε τη φρούτα, βγάλε ό,τι έχει και φάει όσο λιγότερο γίνεται. Λέω λοιπόν ότι με τον ζεόλιθο θα μπορείτε να τρώτε τη φρούτα, γιατί θα βάλουμε μόνο ζεόλιθο, σε αυτά που θέλουμε. Α, πάμε στο επόμενο, να δείτε λίγο. Α, πού και εσύ μπορείς να κάνεις το επόμενο. Ναι, ναι, ωραία. Για τα αμπέλια, άρα επειδή είχαμε μια συζήτηση, για τα αμπέλια, ξαναβλέπεις τώρα το 400, είναι ένα στρέμμα, το δεκάρι. Ωραία, εδώ άρα μετράμε 400 ρίζες, άρα 150 κιλά βάζουμε ζεόλιθο, 380 γραμμάρια ανά ρίζα. Για ελιές, όταν είναι ελιές μεγάλες, είναι 25,
μετράμε 200.000 ρεύμα και σημαίνει 8 κιλά η ελιά. Αν η ελιά είναι πιο μικρές, αυτές που κάνουμε πιο μικρές, τότε μπορούν να πάμε μέχρι 5-6 πιο κάτω, γιατί είναι πιο πολλές στο ίδιο του χώρο. Αυτά εδώ είναι τα δεδομένα, γιατί μιλάμε για αυτήν την ποσολογία και γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πάνω κάτω τι βάζουμε. Πόσες φορές, κύριε, πόσες φορές τοποθετείς αυτό το πράγμα? Αυτό το κάνετε ένα χρόνο, δύο, τρία. Μετά, αν είσαστε σε βιολογική καλλιέργεια, δεν ξαναβάζετε ποτέ. Αν είσαστε σε συμβατική καλλιέργεια, θα ξαναβάλλετε μετά από 10 χρόνια. Γιατί με συμβατική καλλιέργεια πάλι θα ξαναβάλλετε προϊόντα που θα έχει έναν χωρισμό η γη λόγω του προϊόντος. Άρα, 3 χρόνια, 3 είναι απλό, σε εμάς είναι απλό, θα το ετοιμάσετε, 30, άμα είναι βιολογικά δεν ξαναβάζετε. Άμα δεν είναι 30, μετά από 10 χρόνια ξανά 30. Και μετά βέβαια ξανά 30. Άρα, αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Γιατί σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο ζεόλιθος επιτρέπει εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση λιπάσματος και βγάζει τα βαριά φυτοφάρμακα. Τα βαριά φυτοφάρμακα, να ξέρετε ότι έχουν ένα πρόβλημα και οι γεωμόνοι και χαίρονται πάρα πολύ που υπάρχει ο ζεόλιθος. Θα σας εξηγήσω γιατί. Αν είσαστε λίγο απλοϊκοί, θα πείτε: α, αυτό το πράγμα είναι καινούριο φρούτο, μόνο δεν θα αρέσει στους γεωμόνους. Οι γεωμόνοι θα είναι οι ίδιοι που θα το πουλάνε και αυτό. Γιατί μερικές φορές ξέρουν ότι μερικά φυτοφάρμακα για να μπουν πρέπει να έχουν μια δόση τόση. Έρχεται μετά η νομοθεσία και λέει δεν θα ξεπεράσετε ποτέ αυτό. Αυτοί τώρα ξέρουν ότι αυτό το φάρμακο που είναι πάρα πολύ καλό όπως το θέλουν δεν μπορούν να το βάλουν και να έχει την απόδοση που πρέπει λόγω της νομοθεσίας. Άρα έχουν πολλές περιπτώσεις που ενώ ξέρουν τη λύση με τα φυτοφάρμακα, δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν λόγω νομοθεσίας. Χρησιμοποιώντας τον ζεόλιθο, αποφεύγουν αυτό. Ο ζεόλιθος είναι ένα μέτρο προφύλαξης. Άρα, θα πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ο ζεόλιθος σας επιτρέπει να μην έχετε καθόλου δάκρυα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποια είναι. Ψεκάζουμε τις ελιές με 3 κιλά ζεόλιθο σε 200 λίτρα, και μόλις οι ελιές έχουν λίγο ασπρίσει, αυτές είναι προστατευμένες. Τέλος, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά θα σας δείξω μετά εικόνες, είναι το ίδιο με άλλα. Για να δείτε την αποτελεσματικότητα τώρα, για να μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε έναν τομέα, η αποτελεσματικότητα του ζεόλιθου βρίσκεται και στα καράβια LNG. Ξέρετε ότι στην Κύπρο μιλάμε και για την ΑΟΣ και ασχολούμαστε ειδικά με αυτή. Ένας τομέας που είναι πολύ απλός είναι ο εξής. Βγάζω φυσικό αέριο. Δεν βγαίνει ποτέ μόνο του, έχει και υγρά στοιχεία. Αν το κατεβάσω κατευθείαν στους μείον 162 βαθμούς, θα έχω πάγο. Άρα οι σωληνώσεις μου, οι μεταλλικές, θα έχουν προβλήματα. Γιατί όπως ξέρετε, ο πάγος όταν είναι πιο κρύος, είναι πιο σκληρός. Άρα τι κάνουμε. Περνάμε το φυσικό αέριο από ένα φίλτρο με ζεόλιθο, κρατάει όλα τα υγρά στοιχεία, στεγνώνει το φυσικό αέριο και μετά το κατεβάζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την υγροποίηση του φυσικού αερίου χρησιμοποιούν την τεχνική με τον ζεόλιθο. Αν μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και το κάνουν έτσι, ας πούμε, γιατί είναι καλό, κάνετε λάθος. Το κάνουν επειδή είναι αποτελεσματικό, τελεία και πάνω. Ο ζεόλιθος όταν είναι συνθετικός, αυτός είναι ο ZSM5, έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή έχετε μόρια που έχουν μια μοριακή σύνδεση που παράγει τρύπες. Αυτές οι τρύπες είναι περιοδικές. Αυτές οι τρύπες μας επιτρέπουν να έχουμε διπλό φιλτράρισμα. Δηλαδή, άμα έχετε κάτι που είναι πολύ μικρό, από τις δύο τρύπες περνάει συνεχώς. Μόρια νερού. Άμα έχετε ένα πράγμα που είναι λίγο πιο μεγάλο από τις μικρές τρύπες, θα περνάει μόνο από τις μεγάλες. Άμα έχετε ένα πράγμα που είναι πιο μεγάλο και από τις μεγάλες, δεν περνάει καθόλου. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορα φίλτρα. Άρα, εδώ είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, χειροπιαστό, το οποίο βέβαια συνήθως δεν γνωρίζετε, αλλά μετά θα καταλάβετε ότι κάθε μέρα που πηγαίνετε στο κρατήριο το γνωρίζετε. Αυτό εδώ είναι βενζίνη. Η συμπληρωματικότητα είναι παραφίνες, αλλά είναι αλκάνια γραμμικά.
στο κέντρο έχετε ένα Θεό λιθοψή. Αυτός δεν είναι για την ανθρώπινη χρήση και τη γεωργία, είναι όξινο. Όταν βρίσκεται λοιπόν αυτό σε όξινο περιβάλλον και μπαίνει μέσα, όλα τα αλκάνια που είναι δεντρικά δεν χωράνε. Άρα μπαίνει μέσα και γίνεται μία βενζίνη με υψηλότερο δίκτυο οκτανία. Άρα στην πραγματικότητα κάθε φορά που πάτε στο κρατήριο, η βενζίνη που είναι φτηνή, δεν είναι με ζεόλευτο. Η βενζίνη που είναι ακριβή είναι μετά το ζεόλευτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί ως φυτράζο. Ας αυτά, θα τα αφήσουμε μετά. Σας δείχνω από εδώ πίσω. Άρα, να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 έχει ήδη δώσει, σας το λέω αυτό γιατί σε κάποια φάση θα είμαστε στις ευρωεκλογές, τουλάχιστον να το ξέρετε τι κάνουμε εκεί πέρα, αλλά ένα πράγμα από αυτά που κάνουμε είναι ότι το 2005 έχει εγκρίνει επίσημα την χρήση του κλινοκτυλόλιθου, η δειγματογενής προέλευσης θέλει να πει ότι είναι φυσικός, για την τροφή των πτηνών, κοειδών, χείρων και του σχολούντων. Όσοι από εσάς τρώνε ψάρι και το κρέας δεν είναι καλό. Μάλλον θυμούνται του καταλούκα. Γιατί αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι όλα αυτά που βάζουμε μέσα, το ψάρι είναι το τέλειο φίλτρο για να πάρει όλα τα τοξικά στοιχεία. Άρα, ψάρι που δεν έχει καθαριστεί από τις τοξίνες, είναι πολύ απλό, είναι πολύ χειρότερο από το κρέας. Για ποιο λόγο, ενώ φαίνεται, κανονικά θα ήταν το αντίθετο. Εντάξει, αν ήταν όλα καλά, θα ήταν το αντίθετο. Γιατί αυτή που είναι παραγωγή για κρέας, το κάνουμε συνήθως πάνω στη γη εκεί που ζουν οι ίδιοι. Στο ψάρι είναι πολύ απλό, πετάμε όλοι ό,τι να είναι στη θάλασσα. Τον γράφω, το θυμάστε. Το παλαιό ατόμο γράφω. Άρα, αυτό τώρα σας δίνω ένα παράδειγμα με αγωγές, πολύ απλό. Εδώ το συνιστώ για όλους που θέλουν να κάνουν μερικά πειραματάκια. Όταν έχετε μία γλάστρα, το καλό είναι να βάλετε 1 κιλό ζεόλιθο για 10 κιλά γης. Το ανακατεύετε, το βάζετε, μετά βάζετε το φυτό. Άρα, κοιτάξτε τώρα πώς πάει. Άρα, προσέξτε, κανονικά θα πάθετε ένα σοκ, γιατί αυτό που θα σας δείξω στο τέλος είναι αυτό που θεωρείτε κανονικό, γιατί δεν έχετε δει ποτέ αυτή τη δράση. Άρα, κοιτάζουμε τώρα, έχουμε αγκουλιές, αυτό έχει γίνει το πείραμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, βλέπετε αγκουλιές και στις αγκουλιές θα τους βάλουμε 0%, 5%, 10%, 15%, 20% ζεώτα. Άρα, και κοιτάζουμε τις ρίζες, ναι. Επόμενη, εδώ. Κοιτάζετε λοιπόν τις ρίζες, το ριζικό σύστημα, κοιτάζετε την πυκνότητα και πόσο μεγάλες είναι οι ρίζες. Άρα, εδώ είναι με 5%, με 10%, μη βιάζει, με 10%, με 15%, αυτό, με 20% και τώρα με 0. Αυτή είναι η αγγουριά που τρώτε. Όταν έχει ζει την προηγούμενη, λες με αυτή έχει ασθένεια, δεν μπορεί. Αυτή είναι η αγγουριά που παλεύει με μια γη που δεν είναι τόσο θετική. Δεν έχει μια θετική στάση ζωής αυτή η γη. Είναι αρνητική. Άρα η αγκουριά κάνει ό,τι μπορεί και καταφέρνει αυτό. Είδα δύο πίσω. Αυτό είναι με ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος δεν έχει κάνει τίποτα στο αγκούρι. Έχει μπει μόνο και μόνο στη γη. Απλώς. Επειδή είναι υδρόφιλος, η γη είναι πιο αφράξη. Οι ρίζες μεγαλώνουν πιο εύκολα. Επειδή μεγαλώνουν πιο εύκολα, δυναμώνουν και πιο εύκολα. Επειδή δυναμώνουν πιο εύκολα, είναι πιο πυκνές. Επειδή είναι πιο πυκνές, το ριζικό σύστημα είναι πιο ανθεκτικό. Άρα η ποιότητα του αγγουριού είναι καλύτερη. Με παίρνουμε το παράδειγμα του αγγουριού, γιατί αυτή την περίοδο ξέρω ότι είναι αγγούρι. Και όταν το βάζετε με ζεόλιθο θα είναι πιο καλό. Ωραία. Τώρα για τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος κανονικά παλεύει με διάφορα πράγματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι π.χ. ο καθαρισμός του νερού. Με έναν τρόπο ή με έναν άλλο.
Εδώ λοιπόν σας δείχνω το παράδειγμα που είναι πολύ εντυπωσιακό. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Και χρησιμοποιεί μόνο και μόνο τον ζεόλιθο για να καθαρίσει το νερό βιοδελικά. Ενώ εμείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα είμαστε πολύ πλούσιες χώρες, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, βάζουμε παραπάνω πράγματα για να το καθαρίσουμε. Γι' αυτό είμαστε γενναιόδωρες, λάθος. Ωραία, λοιπόν, λέω λοιπόν σε κάποια φάση θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι μπορεί και να υπάρχουν άλλες μεθόδους, αλλά εδώ βλέπετε αριστερά υγρά απόβλητα δαφείου. Τα βάζουμε σε αυτή τη συσκευή, πολύ απλά. Αν περιστρέφεται, έχει ένα μαγνητάκι εδώ. Περιστρέφεται, βάζουμε μέσα ζεόλιθο. Θα δίνει αυτό. Και αυτό. Άρα, υγρά απόβλητα δαφείου, τι γίνεται. Απορροφάει το χρώμα, απορροφάει τα τοξικά στοιχεία, τα δένει, τα σκάνει λοιπόν μια άοσμη συνεκτική ζεολάσπη και αυτό μας επιτρέπει να πάμε στο επόμενο. Και η ζεολάσπη, τι είναι. Ωραία, πολύ καλή ιδέα, αλλά βλέπετε ότι είστε σε Ελληνίδα. Όχι. Πρόσεξε εδώ και εσύ, με μένα, λοιπόν. Δεν είπα Ελλαδίτησα, δεν είπα Ελληνίδα. Η Ελληνίδα και ο Έλληνας είναι πολύ απλό, όταν έχει ένα πρόβλημα του το λύνεις, σου λέει το άλλο. Ενώ πριν σου έλεγε πώς θα τα καταφέρω. Φαντάζομαι ότι το έχετε κι εσείς. Αρχίζει να σας λέει αυτό το πρόβλημα, του λύνετε αυτό το πρόβλημα, έχω και ένα άλλο. Μετά να σας φέρω και το γιο μου. Για να το χαρτώσει τίποτα. Άρα η ιδέα και είναι ότι να ξέρεις ότι το 80% της παραγωγής του κόσμου χρησιμοποιείται ο ζεόλιθος για το πετρέλαιο. Πάρα πολύ. Άρα, καταλάβετε γιατί βάζουμε ζεόλιθο μέσα στο πετό. Θυμάστε, όταν θέλουμε να βάλουμε πετό, όπου φάνουμε πετό, πρώτα απ' όλα που βλέπετε από έναν εργάτη, όταν δεν έχετε ιδέα από πετό, το βλέπετε να κάνει κάτι που είναι πολύ παράξενο. Προσπαθεί να στεγνώσει το πετό και το βρέχει. Ξέρετε, εντάξει, έχει νοητική στέρηση, δεν μπορεί να το σώμα. Αφού του λες να το στεγνώσει, γιατί το βρέχει. Αλλά είναι πολύ απλό. Η πλάκα από το πετό. Η επιφάνεια στεγνώνει πιο γρήγορα από το κάτω. Άμα την αφήσετε να στεγνώνει πιο γρήγορα από το κάτω, σας κάνει ρογμές. Τις γυναίκες είναι όπως τα γλυκά. Άμα βάλετε ένα φούρνο πολύ ζεστό, σε μερικά γλυκά, είναι πολύ απλό, θα σας σπάσει την κρούστα και από κάτω δεν γίνει ψημένο. Α, ξανά έρθω στο πετό. Στην πραγματικότητα το βρέχουμε για να είναι βρεμένο όση ώρα είναι βρεμένο και το κάτω. Έτσι ώστε να μην έχει ρογμές. Αν το κάνουμε λοιπόν με ζεόλιθο, τι γίνεται. Ο ζεόλιθος, επειδή με επιτρέπει να περάσει το νερό, στεγνώνει ομοιόμορφα το πετό, το κάνει πιο ανθεκτικό, το κάνει πιο ελαφρύ και το πιο σπουδαίο από όλο, που είναι εναντίον της παράδοσής μας, είναι ότι δεν έχετε πια σκουριασμένο πετό αρμέ. Γιατί όλοι μας αρέσει να βάζουμε πετό αρμέ, αλλά όλοι μας έχουμε σπάσει μετά από πετό αρμέ και βλέπουμε όλοι μας ότι είναι σκοριασμένο το σίδερο. Το βλέπουμε μετά και από σεισμούς μερικές φορές. Αλλά τέλος πάντων. Άρα, όταν έχετε το ζεόλιθο, το πετό αρμέ δεν σκοριάζει γιατί βγάζει το νερό και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε ποιον τομέα, στους ουρανοξύστες. Γιατί στεγνώνουν πιο γρήγορα. Άρα μπορώ να πάω πιο γρήγορα και άμα θέλετε να κάνετε το τεστ, είναι πολύ απλό. Πάρτε με το που κάνετε το σπίτι σας, έναν όροφο ή δύο όροφους, μετρήστε μετά πόσο όροφος είναι ένας ουρανοξύστης και μετρήστε σε πόσο χρονικό διάστημα στέγνωσε ο δικός σας. Όταν πολλαπλασιάσετε με τους όροφους, καταλάβετε ότι υπάρχει ένα θέμα, γιατί αυτό είναι τελειωμένος πριν. Το πετό, να ξέρετε ότι χρειάζεται 28 μέρες να πιάσει το 70% της ανθεκτικότητάς του. Με στέγνωνε αμέσως. Άρα, αυτά εδώ, αναπαντούσα στην κυρία, στην πραγματικότητα, εφόσον το κάνουμε, αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στα οικοδομικά υλικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάμε συνέχεια. Εδώ έχετε υγρά απόβλητα βιομηχανική ζώνη, το βλέπετε κάθε φορά πώς το καθαρίζουμε.
Εδώ βλέπετε αρχικά λύματα, άρα μας αφορά εντελώς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί απορροφάει τις οσμές. Γι' αυτό ο ζεόλυτος χρησιμοποιείται και για τα κατοικίδια. Η άμμο που βάζετε στα κατοικίδια δεν είναι άμμος. Είναι πολλά κομμάτια από ζεόλυτο, γιατί άμα βάλετε κανονική άμμο, όταν τη βρέχει η γάτα σας ή ο σκύλος σας, μετά μυρίζει, δεν θέλει να ξαναπάει στο ίδιο σημείο. Άμα βάλετε ζεόλυτο, απορροφάει την υγρασία, απορροφάει την αμμονία. Και μετά στη συνέχεια δεν έχει αυτό που ενοχλεί το ζώο, άρα ξαναπηγαίνει στο ίδιο σημείο. Άρα όσοι έχουν κατοικίδια και βάζουν τέτοια πράγματα, ας ξανακοιτάξουν σε αυτό που έχουν πάρει. Αν υπάρχει λέξη ζεόλυτος, θα τα καταλάβουν. Ας τα καλύματα, εδώ είναι απόβλητα, συνεχίζουμε έτσι, ας το κάνουμε απλά. Εδώ είναι λάσπη βιομηχανική ζώνη που βλέπετε ότι είναι ακόμα χειρότερο. Άρα συνέχισε, ναι, και σας δίνει αυτό. Μια άοσμη συνεκτική ζεολάσπη. Ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν έχετε απόβλητα πολιοτρύβη, ξέρετε, υπάρχουν μερικά που μυρίζουν και έχουν πραγματική δυσοσμία. Όταν είμαστε σε τριφασικό, για όσους είναι πιο ειδικοί. Λοιπόν, βάζουμε 3 τόνους ζεόλυτο, 3 τόνους γεωργικό ασβέστη και 500 τόνους από το απόβλητο, αυτό που σας το μετατρέπει σε λίπασμα που δεν το ξαναβάλλετε στη γη σας. Αυτό έχει ήδη δοκιμαστεί στην περιοχή της Νεμαίας και προσπαθούμε τώρα στην Ελλάδα να το περάσουμε σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είναι μερικοί που δεν δηλώνουν το λιοτρίβι γιατί έχουν αυτά τα απόβλητα, για να μην έχουν να πούν τι τα κάνουν. Ωραία, συνέχισε. Εδώ η πούδρα που σας δείχνω, άρα λεπτή πούδρα, λεπτό χαλί και χαλί. Η λεπτή πούδρα είναι για το ψέκασμα. Είναι για να μην χαλάει τα μπεκάκια, να το στέλνετε κατευθείαν με νερό. Η πούδρα είναι για φυτά που είναι πιο, αν θέλετε, όχι ευάλωτα, αλλά πιο ειδικά, όπως είναι aloe vera του τύπου. Άρα μερικοί ξέρουν εδώ. Το λεπτό το χαλίκι είναι για φυτά μικρά, εντός εισαγωγικών, και το χαλίκι είναι για δέντρα. Αυτό βλέπετε τρεις φωτογραφίες. Η μία είναι ο ζεόλυτος σε πολιτικό μικροσκόπιο, η άλλη είναι η μορφή του ζεόλυτου, η γεωμετρική, και μετά σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο καταλαβαίνετε αμέσως γιατί ο ζεόλυτος είναι σαν σφουγγάρι. Και έχει μεγάλη σημασία για το θέμα της ανθρώπινης χρήσης, είναι αυτό το σφουγγάρι που καθαρίζει από τα στοιχεία που σας ενοχλούν, ακόμα και σε ανθρώπινο στοιχείο. Άρα, εδώ είναι μια λίμνη, η οποία έχει καθαριστεί με ζεόλυτο και έχει λιγότερα καινοβακτήρια. Όταν τα καταφέρεις στη Δεχή, θα περάσεις στη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε. Okay. Αφήσουμε αυτό. Τώρα είναι ένα πείραμα που έκανε ένα κοπέλι από την Κρήτη, είδε τον δάσκαλο να κάνει αυτά τα πράγματα, και θα κάνω και εγώ το ίδιο. Άρα πήρε τέμπερα, αυτό μπορεί να το κάνετε όλοι σας, το κάνουμε εμείς και στα σχολεία για να το καταλάβουν και οι γονείς. Βάζει τέμπερα μέσα σε νερό, okay. Ανακατεύει, βλέπετε. Συνεχίζει, μετά βάζει γεωργικό ζεόλυθο του πατέρα του, το ανακατεύει και σιγά σιγά μετά το αφήνει. Επειδή το έδειξε αυτό το πείραμα και στην Υπουργεία, είναι αυτό που τους εντυπωσιάζει το περισσότερο, ότι είναι επιστημονικά σου λένε κάτι θα κάνουν με το προσωπικό αυτή, ενώ το άλλο το βλέπουν. Και είναι αυτό που σας επιτρέπει, ξέρετε, η τέμπερά σας είναι πολύ τοξικό στοιχείο. Ακόμα και με μια σταγόνα, αν το πείτε αυτό, το έχουμε στη ζωγραφική κτλ. Άρα, συνεχίζουμε τώρα, περνάμε σε κερασιές. Άρα, κερασιές δεξιά και αριστερά, γιατί το δεξί το χέρι το δικό μου. Μετά το αριστερό είναι της Βασιλικής, η διαφορά είναι αυτό. Αυτό το χωράφι είναι μεζόλυθο, μετά από τον δρόμο που για τα αυτοκίνητα, αυτό δεν είναι μεζόλυθο. Αλλά κοιτάξτε τώρα τη διαφορά, θα το δούμε. Σε αυτό που δεν έχει ζεόλυθο, να πιάσετε τη γη πρέπει να την ξύσετε με το νύχι. Σε αυτό που έχει ζεόλυθο, την παίρνετε με τη χούφτα. Είναι η ίδια γη, το ίδιο πότισμα, η ίδια ποικιλία, η ίδια ηλικία και η ίδια, αν θέλετε, η ίδια κακοκαιρία όταν υπάρχει. Μετά. Αυτό είναι ο ζεόλυτος όταν είναι σε τελευταία φάση, πάνω,
Εδώ η αεροδιέσπινη στις κεφαλές συνεχίζεται, αυτό είναι το φύλλωμα, και εδώ βλέπετε οι κερασιές, αυτές οι κερασιές είναι τριών ετών. Ναι, τριών ετών και έχουν μόνο και μόνο ζεόλιθο και οργανικό λίπασμα, συγκεκριμένα κουτσουλιάκο τόπο. Να ξέρετε λοιπόν ότι μερικοί από εσάς αποφεύγουν την κουτσουλιά κοντόπουλο γιατί πρέπει να την σβήσουν πρώτα, γιατί είναι πολύ τοξική. Να ξέρετε τώρα ότι πουλάμε κατευθείαν την κουτσουλιά κοντόπουλο με τον ζεόλιθο σε σακουλάκι, το βάζει κατευθείαν. Και να ξέρετε ότι όταν τη βάζετε κατευθείαν με ζεόλιθο, η κουτσουλιά δεν μυρίζει, δεν είναι τοξική και μπορεί να μπει κατευθείαν σαν λίπασμα που είναι η άμεση εφαρμογή. Το δείτε και με την κοπριά του το ίδιο. Αυτά εδώ είναι οι κερασιές. Βλέπετε τα κεράσια, δεν έχουν τίποτα άλλο παρά μόνο ζεόλιθο, ακόμα και την προστασία τους. Εδώ είναι ο ιδιοκτήτης, είμαστε στην περιοχή Νάουσας. Ναι, συνέχισε. Αυτό είναι η κερασιά απέναντι. Εδώ είμαστε στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο χρησιμοποιούμε πάλι το ζεόλιθο σε δέντρα του Δήμου. Άρα, γιατί είναι καλά τα δέντρα του Δήμου? Με τα δέντρα του Δήμου τα ποτίζει μόνο ο Θεός. Εντάξει, κανένα άλλο δεν ασχολείται με τα δέντρα του Δήμου. Άρα είπαμε, θα το κάνουμε με τα δέντρα του Δήμου, θα τα βλέπουν όλοι. Τα βάλαμε. Και μετά τα παιδιά από το Καστελόριζο, από το σχολείο, μας έστειλαν φωτογραφίες μετά από μήνες πώς ήταν τα δέντρα. Έτσι. Όχι, πίσω. Έχεις ένα θέμα με το όνομα. Ή απολογιστή. Και τα δύο. Μπορώ να αλλάξω πιο εύκολα τον υπολογιστή. Άρα, εδώ βλέπετε ότι ενώ το δέντρο δεν έχει ποτιστεί καθόλου και στο Καστελόριζο υπάρχει ψηφιδρία, το δέντρο είναι σαν να είναι ποτισμένο. Τώρα, όλοι οι κάτοικοι ήξεραν ότι κανένας δεν το πότισε. Καταλαβαίνετε. Γιατί? Γιατί μόλις υπάρχει η παραγωγή, η υγρασία, ο ζωήτος είναι απόρροφα. Και γι' αυτό να ξέρετε, σε σχέση με την κοπέλα, τώρα βάζουμε ζεόλιθο και σε εμπογιές. Για να μην έχουμε μούχλα, να μην έχουμε υγρασία και να μην μυρίζει το σπίτι. Η δική του συστάση είναι πολύ πολύ πρέπει να μας το πείτε. Όχι, ναι, δεν γίνεται γραμμικά. Άθελες είναι σιλικάτα, άρα είναι του τύπου άμμος, αλλά η δομή μετά αλλάζει με αλουμίνιο, τσίγκο, ανάλογα. Και μας, όταν το βάζουμε, η ιδέα είναι ότι αλλάζουμε το πλέγμα και μας επιτρέπει να έχουμε αυτό το φίλτρο. Γι' αυτό έχουμε 70 ποικιλίες, άρα δεν γίνεται να δώσουμε μία, είναι όλες. Θα το δούμε, μετά αρχιτεκτικά. Στην συνέχεια, εδώ είμαστε σε στάδιο. Άρα είναι πάλι το ίδιο. Αυτό το γήπεδο είναι ψεκασμένο μόνο και μόνο με ζεόλιθο. Είναι τη συνέχεια. Για τους άντρες τώρα, να ξέρετε ότι θυμάστε ότι το γήπεδο όταν πέφτεται μυρίζει. Εκεί που είναι κομμένο, μυρίζει και στην πραγματικότητα έχετε αυτά τα γήπεδα που βλέπετε συχνά στις επαρχίες, λίγο κίτρινο από εδώ, μια τρύπα από εκεί, ξέρετε αυτό. Αυτό λοιπόν το γήπεδο έχει μόνο ζεόλιθο, τίποτα άλλο. Άρα δείξει πιο πέρα, εδώ το κοιτάζουμε με ένα φίλο μας, βλέπετε αυτό είναι το γήπεδο. Λοιπόν, όταν ήταν τέτοιου τύπου εικόνες, το γήπεδο στο Μονακό έχει βάλει ζεόλιθο σε όλο το γήπεδο και μόνο. Μετά όταν του είδε το αποτέλεσμα πριν η Πασαλβέλους, είπε θα βάλει τη ζεόλιθο σε όλα τα κτήματα μου. Το πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Το Μονακό μάχη δεν έχει ζεόλιθο. Ο πριν είπε δεν έχει ζεόλιθο και εμείς έχουμε να δεν βάζουμε. Εντάξει, από το ξέρετε. Άρα, συνεχίζουμε τώρα στους ορίζοντες. Έχουμε εδώ ρύζι. Άρα εδώ είμαστε περιοχή γέφυρα. Αυτό είναι ακόμα πιο απλό. Αυτό είναι ακόμα πιο απλό όταν θα επανέλθεις. Δεξιά είναι ρύζι με ζεόλιθο, αριστερά είναι χωρίς ζεόλιθο. Τώρα αυτά είναι ιστορικά το κουβέντα, γιατί μετά όταν είδαν τα αποτελέσματα έχουν βάλει ζεόλιθο όλοι. Άρα πότε ήταν χωρίς ζεόλιθο, με ζεόλιθο, χωρίς ζεόλιθο. Όποιος να είναι δοκίμαστε. Όταν είδαν ότι στην ίδια ποικιλία, στο ίδιο ρύζι, με το ίδιο πόντισμα, με την ίδια υγεία, δεξιά είναι κατά πράσινο, αριστερά είναι λιγότερο πράσινο και αυτό εξηγείται από τις μύτες που είναι ήδη κίτρινες. Άρα,
Συνέχισε τώρα να το δείτε, θα δείτε πόσο πράσινο. Αν δεν είχαμε αυτόν τον φωτισμό, θα το βλέπετε ακόμα καλύτερα. Τέλος πάντων, φανταστείτε. Ωραία. Αυτό είναι δύσκολο να μην έχει ωραία στην αφάση ρίζα. Τα καναλέτα είναι το πόντισμα που χρησιμοποιούν στην περιοχή. Άρα όλοι χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο νερό. Μέσα στα καναλέτα τώρα βάζουμε ζόλιθρο για να μην έχετε αυτές τις άλγες. Και να μην έχουμε κιανοβακτήρια, άρα να μην μυρίζουν. Άμα έχετε ένα. Με αρέσει πάνω ότι όταν οι αγρότες μου λένε εγώ το προστατεύω το ρύζι μου, κάνω ό,τι μπορώ και το βάζω και το ποτίζω με ένα νερό που χρωμάει. Τι να κάνει το ρύζι, ας πούμε, στο τέλος. Μετά σου λέει δεν είναι ακριβώς η ίδια γεύση, πώς θα είναι. Συνεχίζουμε. Ναι, τώρα είμαστε στην Κρήτη, αλλά εδώ είναι σε Παξέ. Ο Παξέ είναι πολύ απλό. Είναι πιο δύσκολο από τις περιπτώσεις που θέλουμε να εξετάσουμε εδώ. Ο Μαξένς είναι, έχω πρόβλημα, το ξυλώνω. Έχω σωριά, το ξυλώνω. Άρα ο Μαξένς είναι από τα πιο εύκολα, να το δείτε πολύ γρήγορα. Βάζουμε αυτό στο Μαξέ, επόμενη. Το βάζουμε με φρέζα στα 20 εκατοστά. Ενώ όταν είναι σε κτήμα, μιλάμε για όπλα, βαθύ 30 εκατοστά. Εδώ λοιπόν στο Μαξέ δεν αξίζει, γιατί δεν πάει το ριζικό σύστημα τόσο. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό πιο βαθιά. Συνέχισε. Ωραία, βλέπετε τις δύο. Το ρίχνουμε απλώς έτσι. Μετά το φρεζάρουμε, όπως βλέπετε. Και μετά ελέγχω ότι δεν έχει πάει πιο βαθιά. Αυτό είναι η τεχνική για τον Παξέ, η πιο εύκολη, όταν το έχετε ξυλώσει. Μετά, ας πούμε ότι έχετε έναν Παξέ που είναι ήδη με φυτά. Εδώ έχουμε κολοκύθια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη φωτογραφία είναι και η επόμενη, είναι ότι τον ζόλιθο τον βάζουμε με τα χέρια. Αυτό το παιδί είναι ο Κύριος, είναι 3 ετών. Αν θα μου πείτε πού το απήγραφε αυτό το παιδί, ο Κυριάκος αμέσως να ρωτήσετε, θα το κάνω κι εγώ, για να μην νομίζω ότι δεν είδα. Μετά πάμε. Αυτό εδώ ο Κωστής είναι ο πατέρας του, μαθητής μου, άρα έχουμε τον δάσκαλο, τον πατέρα και τον γιο. Και όλοι μας βάζουμε τον ζόλιθο με το χέρι. Να ρωτήσετε σε αυτούς που κάνουν μόνο βιολογικά, αν έρχονται τα παιδιά τους που είναι 3 χρονών και βάζουν τα προϊόντα με το χέρι. Θα δείτε ότι θα δυσκολευτούν να σας απαντήσουν αμέσως και θα σας πούν ναι, εντάξει, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα μπορεί να τα φάμε. Εδώ μπορεί να τα φάτε επί τόπου, που σας συνδέει ακόμα και να παίξετε με τα παιδιά, που έχει μεγάλη σημασία η χαρά που παράγουμε να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κίνδυνο. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το ψέκασμα που σας έλεγα. Άρα να θυμάστε 3 κιλά για 200 λίτρα. 1,5%. Πρέπει να ανακατεύετε συνεχώς. Γιατί ο ζεόλιθρος σιγά σιγά πέφτει. Βλέπετε, ξανακάθεται. Άρα πρέπει συνεχώς, γιατί δεν γίνεται διάλειμμα, πρέπει να το ανακατεύετε έτσι ώστε να όταν τα ψεκάσετε, αλλά κοιτάξτε τώρα πώς ψεκάζουμε, πολύ απλά, και να ξέρετε ότι αυτό δίνει και ανακούφιση. Όταν ψεκάζετε μια ελιά με ζεόλιθο, καταλαβαίνετε αμέσως ότι της κάνετε καλό. Άρα πάμε. Ωραία, αυτό είναι ψέκασμα κλασικό. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί αρχικά οι εργάτες που ψέκαζαν έλεγαν στην ιδιοκτήτρια κάνει πιο πέρα γιατί φοβόντουσαν να μην είναι φάρμακο. Και όταν αυτοί καθόταν από κάτω να βγάλουν τις φωτογραφίες, καταλάβουν ότι δεν είναι φάρμακο. Πρέπει στο τέλος της διαδικασίας η ελιά σας να είναι λευκή. Έτσι. Με το φύλλο λευκό. Τι είχαμε παρατηρήσει. Είχαμε παρατηρήσει ότι οι ελιές οι οποίες είναι σκογισμένες έχουν λιγότερο δάκρυο και μύκητες από τις άλλες. Μετά παρατηρήσαμε ότι θα τα μπορούσαμε να βάλουμε άδειλο. Μετά παρατηρήσαμε ότι ο ζεόλιθος είναι καλύτερος από τον άδειλο και για έναν πολύ απλό λόγο να ξέρετε ότι ζεόλιθο τώρα φτιάχνουμε μάσκες και για γυναίκες. Για τις γυναίκες τώρα. Αλλά μιλάω για αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Όταν έχετε, για όσες έχουν δοκιμάσει ήδη μια μάσκα, εντάξει, είναι εκεί που είσαστε ωραία, σαν κανένας δεν πρέπει να σας δει. Όταν τη βγάζετε, το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι ενυδατική. Γιατί σας έχει τραβήξει. Με το ζεόλιθο δεν γίνεται αυτό, δεν βάζετε καθόλου ενυδατική, γιατί ο ζεόλιθος σας επιτρέπει να ανασένει συνεχώς το δέρμα σας. Για τους ποπούς των παιδιών. Θυμάστε ότι παλιά βάζαμε τάλους. Τώρα βάζουμε ζεόλιθο, γιατί το τάλκ για τις μαμάδες, ξέρω ότι υπάρχουν εδώ, βουλώνει τους πόρους. Άρα τώρα το αποφεύγουμε. Άρα βάζοντας ζεόλιθο,
ανασένει εντελώς και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε στην Κέρκυρα, όπου βλέπετε στην Εξαμηνή τα ανακατεύουμε και τώρα είμαστε σε πιο μικρές ελιές που μοιάζουν περισσότερο με τις δικές σας από ό,τι κατάλαβα, σε μέγεθος. Εδώ βέβαια δεν είναι τόσο πυκνό το πλέγμα. Ωραία. Και μετά βάζουμε την ενσωμάτωση. Άρα η ενσωμάτωση γίνεται γύρω από τη ρίζα, γύρω στα 50 εκατοστά. Σκάβουμε στα 15-20 εκατοστά και γεμίζουμε το γύρω-γύρω. Ωραία. Όπως βλέπετε. Αυτό. Αυτό είναι αμπέλι. Αυτό είναι αμπέλι γκρίμψον, άρα επιτραπέζιο. Αυτό το αμπέλι, για όσους ξέρουν από αμπέλια, αυτό είναι 3 μηνών. Ωραία. Συνέχισε για να δείξουμε. Αυτό έχει τα ίχνη από το ζεόλιθο που έχει βάλει. Σε αυτό το αμπέλι συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης που έχει το παρατσούκλι ο Αμερικανός, έχει βάλει μόνο ζεόλιθο. Γιατί η γη είναι τόσο κορεσμένη από φυτοφάρμακα, λιπάσματα τις προηγούμενες χρονιές, που δεν έχει ανάγκη. Βάζει αυτό και κοιτάξτε πώς πάει. Άρα εδώ το βλέπετε. Εδώ το βλέπετε πάλι πώς είναι αναδομή, όπως ήταν τότε. Και μετά, συνεχίζουμε. Και μετά ξαναπήγαμε στο ίδιο αμπέλι μετά από 3 μήνες. Λοιπόν, μετά από 3 μήνες θα παρατηρήσετε ότι τα καλάμια μερικά είναι διπλά. Το αμπέλι ήταν τόσο δυνατό που έσπασε τα καλάμια για να κάνει και να βάλει διπλό. Και επιπλέον αυτό που ξέρετε για όσους έχουν κάνει λίγο αμπέλια είναι το εξής. Στο πρώτο έτος σας λένε μη μαζεύεστε σωδιά. Για να δυναμώσει το ριζικό σας. Λοιπόν, με τον ζεόλιθο μαζεύουμε σωδιά από το πρώτο έτος. Για ποιο λόγο, γιατί καθαρίζει τη γη, άρα το ριζικό σύστημα ούτως ή άλλως πηγαίνει πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε εδώ όπως το βλέπετε, το διπλό που σας έλεγα. Ακόμα, ακόμα. Ωραία, τώρα είμαστε στους 6 μήνες. Και τώρα θα δείτε τις φωτογραφίες, άρα 20 Ιουλίου, 24 Οκτωβρίου, γιατί συνήθως όταν κάνουμε εφαρμογές, μετά ξαναπηγαίνουμε γιατί μας αρέσει να ακολουθούμε τι έχει γίνει από τον αγρότη. Και τώρα βλέπετε πώς πάει. Ναι, συνέχισε. Τώρα συγκρίνετε πώς ήταν πριν και μετά από 3 μήνες. Και να καταλάβετε λοιπόν ότι αυτό τώρα εφαρμόσαμε στην Κύπρο, περιοχή. Κυλάει. Εκεί πέρα έχουν καλά κρασιά. Α, πάμε. Το μήλο. Το μήλο είναι το ίδιο, έχει ένα πρόβλημα με τον ήλιο, κάπου κάπου το καίει και γίνεται καφέ. Αλλά δεν είναι εμπορεύσιμο, είναι πολύ απλό. Ψέγασμα, ζεόλιθο, προστασία, κανένα κόστος, αύξηση παραγωγής και έχουμε τα αποτελέσματα όπως βλέπετε εδώ. Άρα εδώ είναι οι μηλιές, μετά από μήνες που έχουν κάνει ζεόλιθο. Είναι πολύ απλό να θυμάστε όταν θα βάλετε ζεόλιθο. Το μόνο που πρέπει να κοιτάζετε είναι αν υπάρχει βροχή έντονη, άμα σας έχει βγάλει το ζεόλιο, τίποτα άλλο. Άμα είναι πάνω, το αφήνετε, δεν θα βάζετε ποτέ. Ελιές, σας έλεγα, τώρα είμαστε στην Πελοπόννησο. Ναι, όπως το είπατε, αυτό, άρα εδώ είναι για ελιές που είναι για αγουρέλαιο. Μας βλέπετε εδώ στο λιοτρίβι που το μαζεύουμε. Αυτό εδώ είναι το αγουρέλαιο, άρα το αγουρέλαιο, έχουμε κάτι, έχουμε, ναι, έχουμε. Αν θα το δώσω πρώτα για να το δει, δεν θα το κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Και θα δείτε έτσι τη χημική ανάλυση όλη σας. Αυτό το αγουρέλαιο, ενώ είναι αγουρέλαιο, έχει οξύτητα 0,23. Άρα, για να καταλάβετε, επειδή τώρα βγήκε και το λάδι, αυτό είναι ζεόλαδο. Αυτό λοιπόν είναι ζεόλαδο, δηλαδή είναι λάδι από ελιά που έχει προστατευτεί αποκλειστικά από ζεόλαδο, χωρίς τίποτα άλλο. Εντάξει, άρα άμα θέλετε, όχι να το δοκιμάσετε, γιατί μάλλον δεν θα το θέλετε, βέβαια εσείς θα χάσετε, δεν έχω θέμα, εσείς πήρατε το χημική ανάλυση. Είναι απλός ζεόλαδος ή προσθέτει άλλα χημικά ανάλυση. Όχι, 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 είναι μόνο ζεόλαδος, τίποτα άλλο. Πέτρα, ασφαλμένα. Πώς? Πέτρα. Ακριβώς αυτό. Μόνο τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι με σπασίλα σε 3 επίπεδα και τίποτα άλλο.
Αλλά αυτό έχει σημασία. Κύριε Νίκο, μπορεί να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να το πούμε ότι ο Ζωήνος περίπου είναι στα 30 εκατοστά στα μεγάλα δέντρα στις εταιρείες. 50. 50. Πώς μπορεί να το τοποθετήσει να μας κάψει τα τόσο στο ριζόμενο. Όχι, όχι, όχι. Το κάνετε με αξίνα και είναι πολύ απλό. Όλο ή βάζει περιμετρικά ένα κύκλο. Περιμετρικά, περιμετρικά. Όχι περιμετρικά, στον δίσκο. Πώς θα το βάλει, 50 εκατοστά ρε. Εννοεί πριν να γίνει θητεία, άμα γίνει θητεία και μετά λύσει τα μεγάλα δέντρα. Περιμένει. Άμα μου μιλάς γρήγορα, να θυμάσαι ότι εγώ είμαι καλαμαράς. Άρα πρέπει να καλαμαρίζεις. Ναι, γιατί μου κάνει λίγο. Το δέντρο, κορμό, 50 εκατοστά, σε όλη την επιφάνεια αυτού του δίσκου, θα πάρουμε ζεόλιθο στα 10-15 εκατοστά, αυτό θέλω. Κάτω. Μέσα. Ανακατωμένα, όχι πάνω στην επιφάνεια μόνο. Ωραία, τίποτα άλλο. Άμα σε κάποιες τις καραφτάνεις στα 15 εκατοστά, θα τειράξεις το ρίσμα. Όχι. Όχι, γιατί στην πραγματικότητα το κάνεις εσύ, χωρίς να το κάνεις σαν βόδι, και το κάνεις για να μην χτυπήσεις τις ρίζες. Άμα δεν μπορείς, επειδή είναι πολύ σφιχτό, άμα είναι πιο παλιές, μπορείς να το κάνεις, να είναι σχεδόν στην επιφάνεια και το κάνεις πιο μακριά. Τίποτα. Είναι το ίδιο. Όλη η επιφάνεια. Όλη η επιφάνεια. Πολύ σημαντικό. Δεν το λέω δίσκο. Δεν μπορώ να πάω σε μια αμέσω να το λέω δίσκο. Τι να έχει. Όχι, όχι. Στην Κύπρο, να το ξαναλέω, επειδή το ρωτάτε είναι καλή ιδέα. Στην Κύπρο, όχι με την κακή έννοια, με την περιέργεια, έβλεπε αυτή τη σακούλα, αλλά το άλογο τρώει σε όλη. Για όσους πιστεύουν ότι αυτό είναι αδιανόητο, βράδυ πάλι και την επόμενη. Στην πραγματικότητα θα υπάρξουν οδοντόπαστες με ζεόλιθο. Γιατί? Γιατί ο ζεόλιθος επειδή απορροφάει πολύ το νερό, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πολίτιδα. Δεν έχει σχέση με το αίμα. Εντάξει, πριν το διατελεστούτε, νομίζω ότι όλοι είναι το τύπο τύρι μάρκετ. Απλώς απορροφάει γρήγορα το υγρό. Άρα, όταν έχει ζεόλιθο, τι γίνεται? Είναι μια τοπική επιμορραγία, ο ζεόλιθος την απορροφάει. Και όπως απορροφάει και τις οσμές, αυτό είναι πάλι ένα θέμα, είναι μερικοί που νομίζουν ότι δεν μυρίζουν τα χνότα τους, είναι αυτοί που το πιστεύουν. Εδώ είναι μια έξυπνη λύση, πετάτε τον ζεόλιθο πάνω στην κοπριά, αφήνετε το άλογο να κάνει όλη τη δουλειά κλασικά, εφόσον το έχει ανακατέψει καλά, το παίρνετε και το βάζετε σαν ύπασμα. Γιατί δεν έχετε πια τίποτα το τοξικό και το βλέπετε εδώ είναι ο ιδιοκτήτης, η Γιώργιο, τους μαθητές μου, άρα επόμενη, έτσι κατευθείαν, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το βάζουμε λοιπόν και στο νερό το οποίο είναι στάσιμο. Άμα δεν βάλετε νερό, στάσιμο νερό στον ήλιο, το αλλάζετε κάθε μέρα. Γιατί γεμίζει και νοατήρια. Άρα το άλλο είναι επικίνδυνο. Αυτό βάζουμε λοιπόν το ζεόπιθο και δεν έχετε και αυτές τις άλλες. Συνέχεια. Εδώ είναι πώς το κάνουμε, θα θυμάστε που σας έλεγα με την πούδρα, αλλά όταν βάζετε aloe vera, αντί να την πετάξετε παντού, το βάζετε τοπικά, γιατί βέβαια το φυτό σας ξέρετε ότι αξίζει περισσότερο, άρα είστε πιο προσεκτικοί. Σε γενικό πλαίσιο, αυτοί που ασχολούνται με τέτοιου τύπου, τον έμαθαν πιο γρήγορα το ζώο. Γιατί έχει μεγαλύτερη απόδοση σε φορμή πούδρας και το βάζουμε τοπικά. Συνεχίζουμε. Τώρα ένα ωραίο παράδειγμα θα δείτε, μπορεί να κάνετε στο σπίτι σας. Άρα είναι, βάλετε συνέχεια, αυτό έχει τη δεξιά ένα κλαδί από βασιλικό και αριστερά ένα κλαδί από βασιλικό. Δεξιά έχει ζεόλιθο, αριστερά δεν έχει. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό θέλω να σας πω ότι όταν μερικές φορές λέμε θα βοηθήσουμε κάποιον και είναι σαν να είναι ένα κλαδί βασιλικό, αλλά δεν το βάζουμε σε ένα πλαίσιο που τον βοηθάει, θα ήταν σαν το άλλο. Προσέξτε, το διπλανό, το δεξί, είναι πιο νέο από το άλλο, ενώ είναι πιο πυκνό το ριζώμα και πιο πολύ. Συνεχίζουμε. Αυτό, για ειδικά το λέω για τις γυναίκες, μπορεί να κάνετε το τεστ, σε 10 μέρες βλέπετε τη διαφορά. Λοιπόν, οι άντρες με τα κλαδιά. Άρα, εδώ είμαστε στην Κύπρο, αλλά είναι η πρώτη εφαρμογή στην Κύπρο, το βλέπετε χωρίς κανένα πρόβλημα, το κάνουμε και με παιδιά. Εδώ είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντής. Σας έλεγα ότι τις γλάστες είναι 1 κιλό. 1 κιλό, δείξτε την επόμενη. Βάζουμε 10 κιλά γης, άρα κατέβουμε και πρέπει να έχετε αυτό το μείγμα.
Αυτό το μείγμα είναι το τέλειο, γιατί πρέπει να έχετε μια καταλογή η οποία να είναι ομοιόμορφη. Άρα εδώ είναι ο βασιλικός, είναι σάφημα κτλ. Το βάζουμε και στον κήπο με τα δέντρα. Εδώ είναι πορτοκαλιές, άρα είμαστε στα 5 κιλά τα δέντρα. Στα παπαγαλάκια το βάζουμε από κάτω, γιατί βέβαια μόλις κάνουμε κουτσουλιά δεν έχουμε οσμές. Συνεχίζουμε. Στα σαλιγάρια. Στα σαλιγάρια δίνουμε μαραμαρόσκαλο για να καθαρίσουν τα σαλιγάρια και να καλυτερέψει το κέλυφος. Στην πραγματικότητα τώρα δίνουμε και ζεόλιθο, γιατί βέβαια τους βγάζει. Αυτά εδώ τα σαλιγάρια είναι όλα ζεολιθικά. Άρα έχουν καλύτερη γεύση, γιατί έχουν καθαρίσει από αυτά. Ξέρετε, η συμπεριματικότητα το ξέρετε ήδη λίγο, είναι όταν τους βάζετε αλεύρι. Μόνο που το αλεύρι, άμα δεν είναι καλό το αλεύρι σας, τους αναβάζετε κάτι. Ενώ άμα είναι ζεόλιθος, δεν απορροφιέται, απλώς μπαίνει, βγαίνει. Δεν είναι το ίδιο. Συνεχίζουμε. Ωραία, αυτά εδώ. Αυτά είναι όλα σιτράκι. Τώρα σας δείχνω ένα παράδειγμα. Εδώ έχετε ένα λεκέ πάνω σε κοκάμισο, βάζετε κατευθείαν το ζεόλιθο. Ο λεκές είναι παλιός, μετά από πλύσιμο. Βάζετε το ζεόλιθο, πατάτε πάνω, ωραία, και θα μου πείτε, μα αυτό και είναι τηλε marketing, έτσι γίνεται. Ωραία. Εντάξει όμως στη συνέχεια καταλάβετε γιατί. Γιατί στα απορριπαντικά σας έχετε ήδη ζεόλιθο. Άρα, αν έχετε απορριπαντικά που έχουν μία συλλαβή, ή δύο συλλαβές, οι γυναίκες μετράνε το, σου λέω το μάτι τους, μερικά από τα τρία, τότε θα δείτε ότι έχουμε 5% πάει στο επόμενο, αυτό είναι, βλέπετε εδώ πάλι έχετε ζεόλιθος 5% και υπάρχουν και απορριπαντικά, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, που έχουν τουλάχιστον 30%. Άρα, είναι αυτό που κάναμε σαν εκτίμηση, να ξέρετε ότι όταν θα ξαναπάτε σπίτι σας, πρώτον να κοιτάξετε αν έχετε ζεόλιθο μέσα, ένα. Μετά να κοιτάξετε την τιμή και να κοιτάξετε πάνω κάτω ότι είσαστε στα 2.600 ευρώ ο τόνος με τα απορριπαντικά σας, ενώ τα γεωργικά προϊόντα είναι στα 300-500. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εξοικονόμηση κάνουμε και ποιοι είναι οι πρώτοι που το κατάλαβαν αυτό. Τα ξενοδοχεία. Βέβαια, τα ξενοδοχεία, εδώ να δείτε τι παίξει σαν πλήσιμο. Άρα, αν στο πλήσιμο μπορεί να βάλετε 50% ζεόλιθο και 50% απορριπαντικό και να έχετε καλύτερη απόδοση, δεν είναι ανάγκη να έχει διάνοια να το σκεφτείς, το κάνεις μία φορά και θα το κάνεις συνέχεια. Σας το λέω αυτό γιατί είναι. Όταν έχουμε οικονομικές δυσκολίες, προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε κάτι το εντελώς θεαματικό και λέει, ρε παιδί μου, βάλε πέντε. Στο κάνετε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Απλώς κανένας δεν το σκέφτεται. Άρα, εδώ το βλέπετε, συνεχίζουμε. Εδώ είναι οι εφαρμογές που έχουν γίνει στην Κύπρο, εδώ, και το βλέπετε εδώ για την ζωοτροφή, αλλά πώς γίνεται η ανάμιξη. Και εδώ είναι μια άλλη εφαρμογή ενδιαφέρουσα, να θυμάστε ότι ζεόλιθο βάζουμε και στις αγελάδες για να μην παθαίνουν μαστίτιδα. Άρα εκεί που ακουμπάνε οι μαστί, βάζουν την πούδρα, έτσι οι μαστί ακουμπάνε μόνο πάνω σε αυτή την πούδρα. Αυτό τους επιτρέπει να μην έχουν μαστίτιδα, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και έχετε προβλήματα της παραγωγής. Εδώ έχετε ένα νεογέννητο. Αυτό το νεογέννητο συμφέρει να το βάζετε να περπατάει μόνο πάνω σχεδόν σε ζεόλιθο, γιατί βέβαια η γη έχει διάφορα και το νεογέννητο είναι πολύ πιο ευάλωτο. Και το άλλο είναι στη διατροφή. Θέλω να σας δείξω αυτά για να καταλάβετε το εξής. Έχετε τώρα ένα προϊόν το οποίο σας επιτρέπει να το δίνετε σε άνθρωπο, άρα υπάρχει σαν φαρμακεία. Τα φαρμακεία βέβαια είναι πολύ πιο ακριβό, είναι 24 ευρώ και 63 γραμμάρια. Μετά το ίδιο προϊόν μπορεί να το βάλετε στην ατροφία. Εδώ είμαστε στην κατηγορία των 300 ευρώ. Το ίδιο μπορεί να το κάνετε στη γεωργία και να ξέρετε το εξής. Επειδή διατηρείτε τις οργανωληπτικές ιδιότητες, έχετε μια γεύση που καλυτερεύει. Και γιατί είναι μια επανάσταση για μας, όπως το έλεγε και ο μας, θυμάστε, γιατί είναι πολύ και να είναι η μόνη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου μπορούμε να βάλουμε κάτι μέσα στη γη και οι επόμενοι να έχουν καλύτερη γη από εμάς.
Είναι μια νοοτροπία εντελώς διαφορετική από το απλώς να διατηρήσει όπως είναι. Γιατί όπως και να το θέλετε, μια γη, αν φτάνει σιγά σιγά σε κορεσμό, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να την κάνετε λιγότερο κορεσμό. Αλλά αν το σκεφτείτε ορθοπαιδικά, μια που μιλάμε για κρίση και οικονομικά δεδομένα, επειδή μιλάμε για γεωργία, θα ήθελα να πω το εξής. Αν περισσότεροι νέοι ασχολούνταν πραγματικά με τον ζεολιθό στην γεωργία και θα είχαν μεγαλύτερη απόδοση. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε ακόμα και με σχολεία με παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου χρησιμοποιούν την κυπορική για να βοηθήσουν τα παιδιά. Αλλά αυτό που δεν σκέφτονται είναι ότι άμα δεν έχει μεγάλη απόδοση, το παιδί δεν είναι πολύ ευχαριστημένο. Ενώ έχει κάνει την ίδια δουλειά. Εδώ κάνετε ακριβώς την ίδια δουλειά. Έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Έχετε εξοδεύσει λιγότερο νερό, λιγότερο λίπασμα, δεν έχετε φάει αυτή τη φάρμακα. Μπορείτε να φάτε τα φρούτα σας κατευθείαν. Και αυτό σας κάνει καλό και στον δικό σας τον οργανισμό. Θέλω λοιπόν το εξής. Αυτοί που πουλάνε αυτή τη φάρμακα είναι της αλήθειας. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ξέρουν ακριβώς σε ποιον τα πουλάνε. Αλλά ποιο είναι το γελίο της υπόθεσης, είναι μερικοί λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν, αλλά αυτός τα πουλάει σε αυτός. Αλλά φαντάζομαι ότι τα αγοράζουν και αυτούς τα αποθηκεύουν, εφόσον λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν. Και λέω, για μένα είναι κάτι το απαράδεκτο, το εξής. Είναι μερικοί που βάζουν μεγάλες καλλιέργειες, βάζουν διάφορα χημικά, πρέπει να τους λέει, στα δικά σου βάζεις τα ίδια, όχι, δεν βάζουν τίποτα σε αυτό. Το ίδιο είναι η οικογένεια, το ίδιο τους καταναλωτές. Το μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πιο εύκολο. Το θέμα ποιο είναι. Με τον ζεόλιθο μπορείτε να βάλετε αυτό που βάζετε στην οικογένειά σας και για τους άλλους. Είναι πιο ανθρώπινο. Σεβόμαστε για τους άλλους σαν να ήταν η ίδια μας η οικογένεια. Δεν κάνεις κάτι το διαφορετικό. Είναι ακριβώς ο ίδιος και σου επιτρέπει να έχεις μια καλύτερη απόδοση τελικά να είσαι πιο ανθρώπινος. Άρα βλέπετε ότι όλη η ιδέα που ήθελα να σας πω και αφορά και το θέμα μας είναι μην ασχολείστε μόνο με τον στόχο, να ασχοληθείτε με το ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο εδώ είναι η γη. Στον άνθρωπο το ενδιάμεσο είναι η ψυχολογία. Αν ο άνθρωπος είναι χάλια και να του λέτε να μην παίρνει κάτι, αν έχει βρει ότι αυτό που επιτρέπει να μην είναι χάλια, θα το παίρνει. Αν όμως του βρείτε πώς να αλλάξει ατομικά, τότε θα καταλάβετε και το εξής ανέκδοτο. Το εξής ανέκδοτο είναι από τα αγαπημένα μου σε αυτά το τομέα, είναι το εξής παράδειγμα. Έχετε δύο ανθρώπους, μεγάλοι, δύο άντρες, και ο ένας λέει στον άλλον, εγώ κατουράω στο κρεβάτι. Του λέει, εγώ σκράω, γιατί ο τζαμαντράχαλος κατουράει στο κρεβάτι, δεν πρέπει να πας να δεις έναν ψυχολόγο, σε βοήθηση. Όλες λοιπόν επειδή είναι ο φίλος του τόπου. Πηγαίνει και βλέπει τον ψυχολόγο, ξαναβλέπονται μετά από 15 μέρες, τον βλέπει χαρούμενο και του λέει πώς πας τώρα, λέει τώρα είναι μια χαρά. Α, λέει είδες ήταν καλό που σου είπε να πας, να πας στον ψυχολόγο, βεβαίως πολύ καλό. Λέει τώρα λοιπόν δεν κατουράς το κρεβάτι. Όχι, κατουράω, αλλά είμαι περήφανος. Θέλω να σας πω. Αν νομίζετε ότι μερικά πράγματα λύνονται μόνο έτσι, βέβαια αυτό είναι μια λύση. Αλλά δεν έχει λύσει το πρόβλημα το αληθινό. Μερικές φορές, αν ασχοληθούμε γιατί κατουράει σε κρεβάτι και το λύσουμε και δεν κατουράει πια, θα είναι χαρούμενος χωρίς να τον έχουμε ανάγκη να τον πείσουμε να είναι χαρούμενος. Θα παράγει ένα έργο. Εδώ η διαφορά είναι η εξής. Όταν μερικοί από εσάς θα δοκιμάσουν αυτό, και θα είναι γεωργοί. Και θα το βλέπουν, ρε παιδί μου, θα το βλέπουν. Θα λένε, κοίτα τι κάνει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι θα πούν στον άλλο, στην οικογένεια, κοίτα, φάει, δοκίμασε. Έτσι. Όταν ξέρουν ότι έχουν βάλει σαν δουλειά, το μόνο που τους ευχαριστεί είναι να βγάζουν λεφτά. Όταν όμως έχουν ποιότητα, πρέπει να μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνισμός διαθέτει ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο. Και είμαστε τόσο κόπανοι που το πουλάμε πρώτη ύλη στους Ισπανούς και στους Ιταλούς, οι οποίοι μας το πουλάνε ως αξιόλογο κιόλας. Προσέξτε,
δεν το χρησιμοποιούν ποτέ μόνο το. Το κάνουν πάντα χαρβάνι με τα δικά τους για να ανεβάσουν τον πύχη, αλλά δεν έρχονται ποτέ στα δικά μας. Και λέω, είναι δυνατόν να έχουμε ένα από τα καλύτερα ορεικτά του κόσμου που είναι ο Ζεόλυθος ο Κρινοπτυρόλυθος. Είναι δυνατόν να έχουμε ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα, να μην σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ζεόλαδο το οποίο να είναι ριζικά διαφορετικό και να πουλιέται σε μια τιμή που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι χύμα. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, πολλοί από τους δικούς μας λένε: εγώ θα το πουλήσω χύμα, έτσι θα το πουλάνε οι άλλοι, και εγώ δεν ξανακάνω αυτά, είναι παράγωγος. Μα αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Αν εσύ ανεβάσεις την ποιότητα, ο καταναλωτής θα σε ψάξει, θα σε θέλει, θα βλέπει τη διαφορά. Είναι πολύ απλό, ξέρετε, μία φορά θα σκοροϊδεύουν με τις ντομάτες από μία χώρα. Δεν ξαναπαίρνετε μετά. Την πρώτη φορά την πατήσατε. Λες, εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ ωραίες, γελιστερές, αλλά δεν έχουν και ευθύνα. Όταν θα είναι μερικοί από εσάς που δοκίμασαν εδώ λάδι. Μπράβο. Ωραία. Το καταλάβατε. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό πρόσεξε τώρα και έχει δοκιμάσει αγουρέλαιο. Όχι ελαιόλαδο. Που ξέρει ότι η οξύτητα είναι πιο πάνω. Άρα, φαντάζομαι λοιπόν ότι θα γινόταν δοκίμαζε κατευθείαν το ελαιόλαδο που έχει περάσει τώρα στο 019. Και λέω, για να είμαστε σε έξτρα παρθένο, πρέπει να είμαστε κάτω από 08. Εδώ είμαστε στο 023. Με το ελαιόλαδο φτάνουμε 019. Όταν θα αλλάξει η νομοθεσία και θα περάσουμε στο 05, είναι μερικοί που θα λένε όμως θα το κάνουν. Και λέω λοιπόν στους πιο επαγγελματίες, εφόσον το έχετε το εργαλείο που μπορεί να σας κατεβάσει σε αυτά τα επίπεδα, τι κάνετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα κριτικό ελαιόλαδο, που θα πούμε μάρκες, θα καταλάβετε αμέσως όσοι ξέρω, που κάνει τη διαφήμιση του, πάνω στη διαφήμιση του είναι γραμμένο 03. Είναι γραμμένο 03. Δηλαδή, θεωρεί ότι 03 είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ αυτό που θέλω με αυτά που κάνουμε είναι σε κάποια φάση να βγάλει ένα ελαιόλαδο η ίδια εταιρεία και να γράφει 02. Αυτό γίνεται. Αυτό θα το κάνουμε και όσοι θα το κάνουν πρώτοι θα είναι παράδειγμα για τους άλλους και όσοι θα το κάνουν δεύτεροι θα είναι δεύτεροι. Δεν μας πειράζει. Σημασία είναι ότι έχουμε δυνατότητες να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Μπορεί αυτό να γίνει μέσω νοημοσύνης, μπορεί να μας βοηθήσουν τέτοιου τύπου εργαλεία και να καλυτερεύσουμε και τους ανθρώπους, σωματικά βέβαια, και τα ζώα και τη γεωργία μας, τη γη μας. Γιατί στο κάτω από το γραφείς τι άλλο έχουμε από τη γη. Άρα, όταν τα πάρτε τώρα αυτά, μπορεί να καταλάβετε τώρα ότι μεταφορικά όλα αυτά που είπαμε είναι ότι ο στόχος σας είναι όχι ο στόχος που δεν είναι στη στρατηγική, είναι πώς θα το λύσετε το πρόβλημα το αρχικό και τότε θα αλλάξετε το στόχο. Τι εννοώ με αυτό. Όταν έχουμε ένα άτομο που έχει εξάρτηση, για μένα είναι σαν το ποταμό. Θα θέλαμε ο ποταμός να ξανανεύει και να πάει αλλού. Και λέω, η στρατηγική τι λέει, βάλε πέτρες σε μερικά σημεία στρατηγικά στον ποταμό και ο ποταμός θα πηγαίνει εκεί που θες. Εδώ είναι το ίδιο με εμάς. Είναι το ίδιο με την οικονομία, το ίδιο με την πατρίδα. Άμα χρησιμοποιήσουμε στρατηγική, τότε θα λύσουμε προβλήματα οικονομικά. Αν ασχολούμαστε μόνο με τα οικονομικά, θα έχουμε προβλήματα στρατηγικής. Αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές και σας λέω ότι όχι μόνο υπάρχουν προοπτικές, όχι μόνο υπάρχουν ιδέες, όχι μόνο υπάρχουν εφαρμογές και υπάρχουν καινοτομίες, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να θέλετε να το ζήσετε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να θέλεις ό,τι θέλεις. Αν το θέλετε, τότε θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αν δεν το θέλετε, θα είσαστε στο ίδιο. Η γκρίνια έχει απόδοση όταν θέλουμε να αλλάξουμε. Αν είναι απλώς γκρίνια εκτόνωσης, δεν μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.